Κυρία Γιώργο Βασίλη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Από την αξιωματική αντιπολίτευση, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Κύριε Χατζηδάκη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Και δύο καλοί συνάδελφοι από την εφημερίδα των συντακτών, ο συνάδελφος Νίκος Σβάρκος. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ο συνάδελφος Γιάννης Τσαπρούνης. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Γιώργο Βασίλη, θα ξεκινήσω όχι ρωτώντας σας, ζητώντας τον απολογισμό της χθεσινής βραδιάς. Θα ξεκινήσω με μια αιχμή που άφησε με ανακοίνωσή του σημερινή ο κύριος Αβραμόπουλος, που απεικονίζει γενικότερα τις θέσεις της αντιπολίτευσης για το κατά πόσο ουσιαστική μπορεί να είναι αυτή η πρόνοια κριτική, η οποία έχει συγκεκριμένη διάρκεια, συγκεκριμένο έργο. Αν αποτελεί, αν μιλάμε για ικανό χρόνο αυτές τις 30 μέρες και τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, για να οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Χαρακτηριστικά έχει πει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι είναι προφανές ότι δεν θα διερευνήσει αυτή η Επιτροπή απολύτως τίποτα σε έναν μόνο μήνα και απλώς θα επιχειρήσει να συντηρήσει το σχέδιο διασυρμού και κατασυκοφάντησης πολιτικών προσώπων με τους προστατευόμενους ψευδομάρτυρες με την κουκούλα. Είναι η δήλωση, ένα μέρος της δήλωσης, γράφει κι άλλα. Η ουσία όμως είναι το διάστημα, η ουσία είναι τα στοιχεία και αν αυτά τα γνωρίζατε, για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε? Κοιτάξτε να δείτε. Τα βήματα τα οποία έγιναν μέχρι τώρα είναι τα απολύτως θεσμικά με βάση τους νόμους της χώρας. Υπήρχε μια διερεύνηση. Μια διερεύνηση η οποία έφτασε να αγγίξει πολιτικά πρόσωπα. Υποχρεούται η δικαιοσύνη να παραπέμψει τη δικογραφία εδώ στην Ελληνική Βουλή εξαιτίας εμπλοκής πολιτικών προσώπων. Αυτό ακριβώς έγινε. Η Βουλή θα πρέπει να δει αν έχει αρμοδιότητες, ποιες αρμοδιότητες έχει και τι να εξετάσει με βάση το νομικό πλαίσιο της χώρας. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να γίνει προανακριτική επιτροπή με στόχο να διερευνήσει αν έχει αρμοδιότητα η Βουλή. Αν έχει αρμοδιότητα θα συνεχίζει με τον τρόπο ο οποίος προβλέπεται. Αν δεν έχει αρμοδιότητα η Βουλή με βάση τα στοιχεία που ήρθαν σε αυτή τη δικογραφία, τότε θα παραπευθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό ακριβώς έχουν συμβεί μέχρι τώρα. Έτσι λοιπόν ψηφίστηκε χθες η σύσταση της προκαταρκτικής αυτής της επιτροπής, η οποία αρχικά θα διερευνήσει νομικά ζητήματα, όπως ξέρετε. Είναι λίγο περίπλοκο το νομικό πλαίσιο σε αυτό το ζήτημα και περιπλέκεται κυρίως από το νόμο περί ευθύνης υπουργών, που αναγκάζει να γίνει αυτό το πηγενέλα μεταξύ δικαιοσύνης και Βουλής και το αντίστοιχο συνταγματικό άρθρο. Δεν είναι τόσο απλό να πει κάποιος θα κάνω αυτό και να είναι εντάξει εκ των προτέρων. Γι' αυτό και ακριβώς συστήνεται αυτή η Επιτροπή η οποία θα το διερευνήσει. Αν η Επιτροπή επιλέξει κάποιον άλλο δρόμο, είναι η ίδια η Επιτροπή η οποία θα ζητήσει από τη Βουλή να πάει με άλλο τρόπο πιο κάτω ή θα ζητήσει να μην πάει και να παραπευθεί το θέμα στη δικαιοσύνη. Θα το αποφασίσει όμως αυτή η Επιτροπή το τι ακριβώς θα συμβεί περαιτέρω. Επομένως, το να προεξοφλεί κάποιος τι θα κάνει αυτή η Επιτροπή, νομίζω ότι είναι θέμα δημιουργίας εντυπώσεων. Επειδή έχει προκαθορίσει ότι αυτό δεν είναι ένα σκάνδαλο το οποίο πρέπει να διερευνηθεί, αλλά είναι μια συνωμοσία, είναι μια σκευωρία η οποία στήθηκε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση με συμμετοχή δικαστών, μαρτύρων που αποκαλούνται και κουκουλοφόροι κλπ. Και το οποίο, ξέρετε, κατά την άποψή μου δεν είναι παρά μόνο για να μην μπω στην ουσία του θέματος, να μην πάρω την ευθύνη του θέματος, να μην πάρω καν την πολιτική ευθύνη του θέματος, είναι κίνηση αντιπερισπασμός. Αντιπερισπασμός σημαίνει, το ονομάζω σκευωρία και πετάω την μπάλα στην εξέδρα. Εσείς για να το φέρετε στη Βουλή το ζυγίσατε και το ζυγίσατε καλά. Εμείς κάναμε αυτό που ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε. Η δικαιοσύνη το στέλνει στη Βουλή. Ακριβώς. Να το πάμε λίγο αντίστροφα. Αν η δικαιοσύνη το έστειλε στη Βουλή, και εμείς τι κάναμε, δεν κάναμε τίποτε? Η Βουλή δεν έκανε τίποτε, το έθαβε, τι το έκανε, το κρατούσε, το σκεφτόταν? Αυτό θα σήμαινε συγκάλυψη. Αντιστοίχως. Επομένως ήταν μονόδρομος η δικογραφία που ήρθε στη Βουλή να ακολουθούν τα βήματα τα οποία ακολουθήθηκαν. Μάλιστα, οι 10 κάλπες. Οι 10 κάλπες, μονόδρομος. Και αυτό είναι μονοδρομημένο. Για ποιο λόγο?
είναι μονοδρομημένο, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται και δεν μπορούν να ψηφίσουν για τον εαυτό τους, οι πέντε ενεργεία πολιτικά πρόσωπα, δεν θα μπορούσαν να ψηφίσουν για τον εαυτό τους. Εάν η κάλπη ήταν μία, θα σήμαινε ότι αυτοί ή ψηφίζουν και για τον εαυτό τους που δεν το δικαιούνται, ή δεν ψηφίζουν. Αυτό, ξέρετε, καταργεί το απόρριτο της διαδικασίας. Θα ήταν και αυτό αντιθεσμικό. Επομένως, επιλέχθηκε αυτό που παγίως έχει ακολουθήσει η Βουλή και σε άλλες διαδικασίες παλιότερα. Δεν ήταν κάτι το οποίο εφευρέθηκε καινούριο. Ήταν μια διαδικασία η οποία παγίως συνέβη όταν προέκυψε θέμα αντίστοιχο. Δεν θα συνεχίσω άλλο τα ερωτήματα. Θα δώσω ευθύς αμέσως το λόγο στον κύριο Χατζηδάκη για να έχουμε τον αντίλογο. Έχουν μπει τα ερωτήματα, έχουμε κάποιες απαντήσεις. Το δικό σας σχόλιο για αυτά που ακούσαμε. Εμείς θέλουμε να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Mm-hmm. Δεχόμαστε φυσικά ότι είναι σκάνδαλο το θέμα της Νοβάρτης, διεθνές σκάνδαλο με τις ελληνικές προεκτάσεις. Έχουμε εμπλοκή ιατρών, σχεδόν βέβαιη, αν όχι βέβαιη, από τα στοιχεία που έχουν προκύψει. Και αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν νέα σήμερα στοιχεία, 300 νέα ονόματα γιατρών έρχονται να προσταθούν στα 3.000 πόσα υπήρχαν. Σωστό. Και εμείς λέμε να διερευνηθεί και το θέμα των πολιτικών, όποιων πολιτικών. Δεν θέλουμε να συγκαλύψουμε κανέναν, δεν έχουμε κανένα λόγο να συγκαλύψουμε κανέναν. Θα ήταν ανόητο την πλευρά μας να θέλουμε να καλύψουμε τις ευθύνες του οποιοδήποτε. Άρα συμφωνείτε με αυτό το οποίο μόλις είπε η κυρία Γεωργοβασίλη, ότι ήταν ένας μονόδρομος να έρθει το θέμα στη Βουλή? Η κυβέρνηση έκανε έναν άστοχο και μικροκομματικό χειρισμό, επιβλαβή και για την ίδια την κυβέρνηση, αφανή στην πορεία, και για τη χώρα. Και γι' αυτό είναι πια και σε μια κατάσταση αμηχανίας, φάνηκε και από τις τοποθετήσεις χθες στη Βουλή. Στη Βουλή οι κατηγορούμενοι, κατηγορούμενοι έγιναν κατήγοροι και οι κατήγοροι κατηγορούμενοι χτες. Καλά, κατηγορούμενοι δεν υπάρχουν, φερόμενοι. Ναι, το λέω σχηματικά για να συνοηθούμε. Η κυβέρνηση θυμίζει κάποιον που ρίχνει μια κροτίδα στον αέρα και μετά τρομάζει μόνο στο την κροτίδα. Υπήρχε μια διαχείριση χτες που έδειχνε πραγματικά μια αμηχανία, αλλά θέλω να γίνω συγκεκριμένος για να μην μείνω στους χαρακτήρες. Εδώ δεν ήταν μόνο η κρυφή χαρά, η άγρια χαρά που έδειξε η κυβέρνηση την πρώτη κιόλας μέρα με τις δηλώσεις των υπουργών, τι ωραία, πιάσαμε τους αντιπάλους μας τα πράσα. Αυτό ήταν το νόημα. Ήταν μια σειρά από αντιθεσμικές ενέργειες, οι οποίες δείχνουν ότι εδώ το πράγμα μπάζει από πολλές πλευρές. Δηλαδή, πώς? Πρώτον, δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του αναπληρωτή Υπουργού, που λέει ότι έχω ενημέρωση για τη δικογραφία να απαγορεύεται. Πριν η δικογραφία πάει στη Βουλή. Απαγορεύεται. Δεν κάνουμε. Πρώτον. Δεύτερον, σύσκεψη όπου ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει με τον Πρωθυπουργό σύσκεψη ότι κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού πάει η δικογραφία στη Βουλή. Σοβαρά? Πού το λέει αυτό το Σύνταγμα? Ποιος νόμος το λέει ότι ο Πρωθυπουργός δίνει εντολές να πάνε οι δικογραφίες? Πάνε αυτόματα από τον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τρίτον, ο νόμος, καλός ή κακός, αλλά ο νόμος είναι νόμος, λέει ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, μόλις αναφερθούν ονόματα πολιτικών, αμελητοί αμέσως στέλνουν τη δικογραφία στη Βουλή. Το πρώτο όνομα πολιτικού αναφέρθηκε στις 6 Νοεμβρίου. Τι γινόταν από τις 6 Νοεμβρίου μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου? Τι γινόταν? Κάποιος πρέπει να απαντήσει. Να απαντήσει κάποιος. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει ο νόμος, αυτός είναι. Κατόπιν. Καθεστώς προστασίας των μαρτύρων. Πράγματι, τα προβλέπει αυτά ένας νόμος. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Υπάρχουν λάθος υπαγωγές στα παραπεμπτικά, στις παραγράφους του σχετικού άρθρου. Μην μπω σε αυτά. Τα χαρίζω. Πάμε στο καθεστώς προστασίας αυτό καθ' αυτό. Η δικογραφία ήρθε στη Βουλή στις 4 Φεβρουαρίου. Οι μάρτυρες υποτίθεται ότι ήταν μάρτυρες με αυξημένο καθεστώς προστασίας. Το καθεστώς προστασίας όμως αυτό το πήραν στις 9 Φεβρουαρίου. 5 μέρες αφού ήρθε η δικογραφία στη Βουλή. Άκυρο. Η διαδικασία αυτή πάσχει από ακυρότητα. Και βεβαίως έχουμε και το θέμα της ουσίας. Έχουμε τρεις μαρτυρίες των προστατευόμενων μαρτύρων, χωρίς το ονοματεπώνυμό τους, οι οποίοι τι λένε? Λένε
Νομίζω, θεωρώ, φαντάζομαι, εικάζω, η πιάτσα λέει ότι αυτός πήρε τόσα, ο άλλος πήρε τόσα, ο άλλος είναι λογικό να πήρε τόσα και ούτω καθεξής. Αυτό, πέραν του ότι χτυπάει, έρχεται σε αντίθεση με την κοινή λογική και με το περιδικαίου αίσθημα, αλλά τι σόι μαρτυρίες είναι αυτές, είναι μαρτυρίες γνώμης, όχι γνώσης. Είναι σε αντίθεση και με το άρθρο 224 του ποινικού κώδικα, το οποίο λέει ότι οι μάρτυρες πρέπει να είναι αυτόπτες και αυτίκοοι. Μάλλον οι αυτόπτες ή αυτίκοοι, δηλαδή είδαν κάτι ή άκουσαν με τα αυτιά τους κάτι. Όχι φαντάζονται κτλ. Αυτό πάλι οδηγεί σε ακυρότητα τη διαδικασία. Αλλά δεν στέκομαι στα δικονομικά τόσο. Εγώ στέκομαι στην ουσία. Εδώ όλα αυτά δείχνουν μία μεθόδευση, αλλά και πέραν της μεθοδεύσεως καταλήγουν στο να έχουμε μία διαδικασία όπου 8 πολιτικοί με μία διακεκριμένη πορεία κατηγορούν για κάτι το οποίο είναι εικασία τριών μαρτύρων. Ξεπερνάω το χωρίς ονοματεπώνυμο, το ξεπερνάω και αυτό. Μα θα πάμε με εικασίες και πού πάμε? Και αν αύριο μεθαύριο χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, κάποια μέρα θα τις χάσει. Δεν γίνεται. Σε όλες τις χώρες γίνεται αυτό το πράγμα. Και έρθουμε εμείς. Και φέρουμε τρεις μάρτυρες χωρίς ονοματεπώνυμο ή και με ονοματεπώνυμο. Η ψευδορκία τιμωρείται με 10 μήνες. Και τους φέρουμε. Αυτό το οποίο λέτε τώρα είναι ότι τους μάρτυρες τους έχει φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω και εγώ, πάντως προέκυψαν τρεις μάρτυρες οι οποίοι από το ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάρει καμιά απόσταση από τις μαρτυρίες τους. Αντιθέτως δείχνει μία, σας είπα, άγρια χαρά για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και φέρει μια επόμενη κυβέρνηση ή προκύψουν μάρτυρες που πάρουν τις ευλογίες της τότε κυβερνητικής πλειοψηφίας. Και πούνε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, μάθαμε ότι έπαιρνε και αυτός τροχύλατες βαλίτσες και ούτω καθεξής. Πού θα πάει η χώρα? Όλα αυτά, γι' αυτό τα λέω περισσότερο, κύριε Χαρίτο. Δεν τα λέω για το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τα λέω για να πάρω εγώ μια χούφτα ψήφους και να μην πάρει η κυρία Γεροβασίλη μια χούφτα ψήφους. Συγγνώμη, αλλά τα λέω, διότι ναι. Έχω την υποχρέωση. Έχω κάνει αρκετά χρόνια και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, αν μη τι άλλο, να λέω τη γνώμη μου. Ωραία. Κοιτάξτε, έχουμε πολλά θέματα να αντιπαρατεθούμε και να αντιπαρατεθούμε και σε θέματα διαφθοράς. Με βάση τα όσα είπατε, είναι αυτονόητο, δεν μπορώ να μην το θέσω. Μιλήσατε για μάρτυρες, τους οποίους πιθανότατα τους έφερε η κυβέρνηση αυτή. Άρα δεν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης? Γιατί με ρωτάτε? Είπα από την αρχή ότι υπάρχει. Υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης. Βεβαίως. Γιατί υπάρχει κανένας που να λέει ότι δεν υπάρχει? Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τι? Έστησε μια υπόθεση με τρεις μάρτυρες για να στοχοποιήσει πολιτικά πρόσωπα? Ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε παπά και πάει να θάψει 5-6. Αυτό κάνει. Αλλά το κάνει με κραυγαλαίο τρόπο και νομίζω ότι στο λάκκο που ανοίγει θα πέσει ο ίδιος μέσα. Μάλιστα. Και καθώς περνάνε οι μέρες, αυτό φαίνεται. Αλλά ξαναλέω ότι εκείνο το οποίο εμένα με ανησυχεί είναι πού θα πάμε. Θα πάμε σε εκλογές. Θα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε κάνει και άλλες εκλογικές μάχες σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, μην τα τεινάξουμε όλα στον αέρα. Εκτός από τα κόμματά μας, υπάρχει η χώρα. Πάντως, δηλαδή, αν αρχίσουμε ο ένας να πυροβολεί τον άλλο με αυτόν τον τρόπο, με μάχες κάτω από τη ζώνη, πού πάει? Δηλαδή, πιάνουμε έναν άνθρωπο, το λέω ενδεικτικά, τον Παναγιώτη τον Πικραμένο, στο Συμβούλιο Επικρατείας. Έκανε πρωθυπουργός 35 μέρες, δεν υπέγραψε καμιά απόφαση, δεν ξέρει κανέναν άνθρωπο, δεν υπάρχει καμιά μαρτυρία που να λέει το αντίθετο. Και το στέλνουμε. Έχει καμιά λογική αυτό το πράγμα? Έχει σοβαρά πράγματα. Θα έχει ασχοληθεί δηλαδή, κύριε Καθηδάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ να συνωμοτήσει με τους δικαστικούς, με το FBI, λοιπόν, για να κυνηγήσει τον κύριο Πικραμένο? Να τα λέτε στον εαυτό σας. Προσέξτε, το FBI δεν αναφέρεται σε κανένα πολιτικό. Η κυρία, πώς τη λένε, η εισαγγελέας αναφέρεται. Κοιτάξτε. Το FBI δεν αναφέρεται σε κανέναν. Και αυτά να μην τα λέτε. Διότι είναι, τα χαρτιά λένε τα ακριβώς αντίθετα. Κοιτάξτε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, μα σας είπα. Πρώτον, τη σύσκεψη που δεν έπρεπε να γίνει. Δεύτερον, τις δηλώσεις του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Τρίτον, το αμαλητή. Τέταρτον, το καθεστώς προστασίας που ήρθε μετά. Πέμπτον, τις μαρτυρίες. Δεν είναι διαδικαστικό το ότι έχουμε μάρτυρες που δεν είναι μάρτυρες. Που λένε ότι. Αυτό που το ξέρετε.
Διάβασα τη δικογραφία. Εσείς τη διαβάσατε. Λοιπόν, γιατί υπογράψατε αρκετά, το παραπεμπτικό. Αρκετά διάβασα. Λοιπόν, οι μάρτυρες, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας μάρτυρας που να λέει δωροδοκήθηκε ο τάδε διότι έχω αυτό το χαρτί και το δείχνει. Ή ήμουν παρόν σε μια συζήτηση, ή μου έδωσε το φάκελο αυτά και το πήγα. Θα τα δει, λοιπόν, ή οτιδήποτε. Η Επιτροπή είναι παραπέρα. Ότι άκουσα, νομίζω, λογικό είναι αφού ξέρετε το. Ξέρετε ότι τώρα ξεκινάει η διερεύνηση. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Τώρα ξεκινάει η διερεύνηση. Ξεκινάει από την πλευρά. Αλλά ξαναλέω, όλοι οφείλουμε να τοποθετηθούμε. Εγώ λέω, προσέξτε. Εγώ λέω ότι οι μάρτυρες είναι μάρτυρες γνώμης και όχι γνώσης. Εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μου. Όταν, όταν υπογράψατε σχόλιο, το παραπεμπτικό και στέλνετε 10 ανθρώπους παραπέρα για να διερευνηθούν. Εξήγησα πριν, όταν το υπογράψατε, εξήγησα πριν. Πώς κρίνατε, κυρία Γεροβασίλη, τις μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων, των τριών? Πώς σας φάνηκαν? Εγώ λέω αυτό που είπα, κύριε Χατζηδάκη. Λέω είναι μάρτυρες γνώμης και όχι γνώσης. Θα μπορούσα να το πω και πιο χοντρά. Αυτό είναι μια συζήτηση. Εσάς πώς σας φάνηκε? Αυτή είναι μια συζήτηση στην οποία εγώ δεν μπαίνω. Αν σας στείλει εσάς αύριο μεθαύριο κανένας με αυτή τη λογική, επειδή κάποιος λέει ότι κυρία Γεροβασίλη, νομίζω εγώ ότι τα πήρε. Θα σας αρέσει. Έχουν προσπαθήσει και δεν μ' άρεσε καθόλου. Τι θα πει ο άντρας σας? Τι θα πει τα παιδιά? Κύριε Χατζηδάκη, έχουν προσπαθήσει στην πρόσφατη. Τώρα στην ενεργό πολιτική μου ζωή έχουν προσπαθήσει και για μένα η δολοφονία χαρακτήρων έχει παίξει πολλούς τρόπους. Εγώ δικαιούμαι να τα λέω γιατί είμαι απέναντι. Μ' ακούσατε ποτέ να λέω τέτοια πράγματα? Πολιτική, ως τακτική. Ακούστε, ακούστε. Λοιπόν. Μ' ακούσατε ποτέ να βγω στα κεραμίδια, να ανέβω στα κεραμίδια και να αρχίσω να λέω ο τάδε, ο υπουργός? Γιατί εμένα μ' ακούσατε? Όχι. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, και γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, γιατί όλοι πέρα από τα κόμματά μας έχουμε και την ευθύνη. Αυτό το οποίο μας αφορά, κύριε Χατζηδάκη, των πράξεών μας και να κρατήσουμε την πατρίδα μας όρθια. Βεβαίως δεν θα συγκαλύψουμε περί κανέναν. Πρόκειται. Βεβαίως δεν θα συγκαλύψουμε κανέναν, όποιος και να είναι. Ακριβώς. Αλλά ακριβώς. Δεν θα αρχίσουμε να πάρουμε εδώ πέρα λοιπόν τη λάσπη, μπαμ, μπουμ, να την πετάμε και ό,τι γίνει. Ότι η Βουλή ήταν υποχρεωμένη από τη στιγμή που παρέλαβε δικογραφία να προχωρήσει. Σε αυτό νομίζω θα συμφωνήσετε. Συμφωνήσατε. Θεωρητικά στη σύσταση της προανακριτικής, αλλά προφανώς αποφασίστηκε να μην ψηφίσετε και να μην πάτε στην κάλπη, διότι η εκτίμηση είναι ότι και εκεί υπήρχε μια αγωνία για τις διαρροές. Απ' την άλλη όμως πλευρά, η μεγάλη εικόνα τη λέει ότι διαχρονικά το σκάνδαλο στον τομέα της υγείας, και το οποίο δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα, εκτίμηση είναι αυτή, δεν έχω αποδείξεις. Όλοι ξέρουμε τι συνέβαινε στο φάρμακο, όχι τα μεγέθη, όχι με ποιους, αλλά στην κοινή γνώμη επικρατούσε αυτό. Η κοινή γνώμη λοιπόν ξέρει, οι άνθρωποι, οι πολίτες ξέρουν, ότι τα δισεκατομμύρια τα οποία μπήκαν σε κάποιες τσέπες, εταιριών εννοώ, με τη διευκόλυνση κάποιων παραγόντων, και δεν εννοώ πολιτικών απαραίτητα, διότι δεν γίνεται αλλιώς αυτό όπως ξέρετε, σκάνδαλο το οποίο να είναι ορφανό δεν υπάρχει. Κάποιος είναι από πάνω. Δεν υπάρχει στον αέρα σκάνδαλο. Άρα βρήκαμε μερικούς. Δεν βρήκαμε κανέναν. Δεν βρήκαμε κανέναν, ούτε δικάσαμε κανέναν. Δεν έχουμε δικάσει κανέναν. Αβάστατη λοιπόν, ελαφρότητα δείχνει η κυβέρνηση. Καθόλου. Το πω, έχουμε το υποχρέωση, κύριε Χατζηδάκη, όπως έχετε και εσείς υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό να είμαστε ανοιχτοί, διαφανείς, να μην κουκουλώνουμε και να μην συγκαλύπτουμε. Και ο ελληνικός λαός έχει υποστεί πάρα πολλά πράγματα εξαιτίας διαφόρων πάρτι, τα οποία έγιναν σε υγεία, έγιναν στα εξοπλιστικά, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, τα ξέρουν όλοι. Έχει απέτησε ο ελληνικός λαός να μην συγκαλύψουμε κανέναν και θα το κάνουμε, με όποιο κόστος και για μας, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, αλλά θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να κοιταχτούμε στα μάτια με τους πολίτες μας. Αυτό θα γίνει και θα προχωρήσει μέχρι τέλους. Η κυβέρνηση δεν έχει ρόλο σε αυτό, ξέρετε, η δικαιοσύνη. Αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα και από μένα, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη σε άλλα χρόνια, οι οποίες δεν συμβαίνουν σήμερα. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη να κάνει το έργο της. Δεν συμφωνεί πάντως μαζί σας η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων που έχει κάνει 6 διαφορετικές παρεμβάσεις. Θα μου αφήσετε διαφορετικές τοποθετήσεις για παρεμβάσεις κυβέρνησης. Θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάζω δικαστές. Δεν συμφωνεί μαζί σας ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, ο νυν πρόεδρος που τον διόρισε η δική σας κυβέρνηση. Ο οποίος βγήκε και είπε για παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Συμφωνείτε εσείς ότι εμείς αντικειμενικά διορίζουμε και όχι επικειμενικά όπως αντιλαμβάνεστε για να έχουμε εργαλεία στην κυβέρνηση. Ο ίδιος βγήκε. Κάποιοι άλλοι συμφωνούν. Δεν έχει αυτό σημασία. Δεν έχω ξάπτει κανένα. Μίλησαν και άλλοι δικαστικοί και είπαν ότι ορθώς έπραξε. Η κυρία Θάνου. Που είναι η δεν είναι δικαστικός η κυρία Θάνου.
Δεν είναι δικαστικό ο πρόεδρο του Αριού Πάγου, πήγε την επόμενη μέρα στο γραφείο. Και τι σημασία έχει αυτό, δηλαδή. Στα άλλα προσωπικά γραφεία τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν πάει δικαστικοί, κύριε Χατζηδάκη. Δεν είχαν πάει δικαστικοί τα προηγούμενα χρόνια σε άλλου πρωθυπουργού, σε πρωθυπουργικά γραφεία. Καταλαβαίνει ο κόσμο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όχι, να πω κάτι. Σημασία έχει ότι αυτό είναι ένα σκάνδαλο. Ότι το σκάνδαλο χωρί πρόσωπα δεν υπάρχει. Ότι τα πολιτικά πρόσωπα μπορεί να έχουν ποινική ή πολιτική ευθύνη. Το ποινική θα το διερευνήσει άλλος. Εμείς εδώ λοιπόν έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε και εσείς από πλευρά σας, και δεν εννοώ προσωπικά, εννοώ ως εκπρόσωπος πολιτικού φορέα, προφανώς θα πρέπει τουλάχιστον να πάρετε την πολιτική ευθύνη για την κακοδιαχείριση των προηγουμένων ετών. Αντί να βγαίνετε και κατήγοροι. Διότι αυτό είναι και θράσος, ξέρετε. Θα πάρουμε εμείς. Είναι και θράσος. Λοιπόν, διότι ξέρετε τι λέει στα καφενεία ο κόσμος. Ότι αν δεν τα πήραν, είναι ανόητη, είναι επικίνδυνη. Δηλαδή, έβλεπαν να περνάνε τα δισεκατομμύρια και δεν καταλάβαινε κανένας τίποτε. Και πόσα περνάνε τώρα, τα ίδια περνάνε και περισσότερα. Θα το δούμε αν υπάρχει. Θα το δούμε αν υπάρχει. Τι λέτε, λέτε. Λοιπόν, αυτό όμως έγινε. Και αφού έγινε, κάποιοι έπρεπε να αναλάβουν και χθες η συζήτηση θα μπορούσε να είναι πολύ πιο σοβαρή. Πρωτού δώσω τον λόγο στους συναδέλφους, θα ήθελα μια τοποθέτηση από αυτού και από εσάς, αν υπάρχει πολιτική ευθύνη και αν θα πρέπει κάποιος να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, ενδεχομένως όχι σε επίπεδο πρωθυπουργών, αλλά της πολιτικής ηγεσίας των υπουργείων. Να πω για τα διαδικαστικά. 10 κάλπες. Το ερώτημα το οποίο ετίθετο από το παραπεμπτικό της πλειοψηφίας ήταν ένα. Ήταν να γίνει προανακριτική επιτροπή για να δούμε αν υπάρχει παραγραφή ή όχι. Όλοι να διερευνήσει το νομικό πλαίσιο. Όλοι αυτοί που εμπλέκονται, εγώ έχω τελειώσει νομική. Όλοι αυτοί που εμπλέκονται. Εγώ ιατρική. Δεν το λέω προσβλητικά. Είμαι από την άλλη πλευρά του σκανδάλου. Δεν το λέω προσβλητικά. Δεν το λέω. Το λέω με την έννοια ότι έχω μια αμεσότερη, ας πούμε, επαφή με το θέμα. Λοιπόν, όλοι αυτοί που εμπλέκονται ήταν πριν το 2015. Άρα, αν έχει παραγραφή για έναν, έχει παραγραφή για όλους. Δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη σε αυτό. Ή παραγράφει. Όχι όλα τα αδικήματα. Ή δεν παραγράφει. Όχι όλα, όπως ξέρετε. Ένα είναι. Αυτό το ένα. Αυτό διερευνάτε. Το άλλο που είναι το ξέπλυμα χρήματος, έτσι κι αλλιώς είναι πέραν των αρμοδιοτήτων της Βουλής και παραπέμπεται έτσι κι αλλιώς αυτομάτως στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, τη δωροδοκία διερευνήσουμε. Είναι διατυπωμένα στην πρόταση αυτά. Αυτό που υπογράψετε αυτό λέει. Να διερευνήσουμε αν η δωροδοκία. Δεν είναι έτσι. Ναι, αλλά λέω, προσέξτε, λέω ότι αν ισχύει η παραγραφή για τον Αβραμόπουλο, ισχύει και για τον Σαμαρά και για τον Βενιζέλο και για τον Λοβέρδο. Και... Ναι, λοιπόν, τι νόημα έχει να κάνουμε 10 κάλπες αφού έχουμε το ίδιο ερώτημα. Τι νόημα έχει. Για το ποιο θα ψηφίσει πώς. Είναι μια αστεία διαδικασία. Και δεν θέλαμε να την νομιμοποιήσουμε. Δεύτερον. Δεν ήταν το ίδιο θέμα. Δεν ήταν το ίδιο ερώτημα, κυρία Γεροβασίλη. Δεν ετίθεται το θέμα παραγραφής τότε. Ήταν ερώτημα επί της ουσίας. Φταίει ο Α ή φταίει ο Β. Εδώ δεν ήταν φταίει ο Α ή ο Β. Με βάση στο παραπεμπτικό. Και ποια είναι η διαφορά, κύριε Χατζηδάκη. Με συγχωρείτε, τα ονόματα είναι στη δημοσιότητα. Ξαναλέω, τα ονόματα είναι στη δημοσιότητα. Η απάντηση για την παραγραφή είναι αυτονοήτως η ίδια. Η θετική θα είναι ή αρνητική για όλους. Γιατί μία κάλπη λοιπόν διευκολύνει τι. Διευκολύνει τη δημοσιογραφία. Τι διευκολύνει μια κάλπη. Πάμε με τους κανόνες κοινής λογικής. Αυτούς τους πέντε που ενοχλεί, πώς θα το καλύπταμε. Τα υπόλοιπα είναι, δεν στέκονται. Πώς θα το καλύπταμε για αυτούς τους πέντε που σας μίλησα πριν. Μα δεν ψηφίσανε. Πώς θα καλυπτόταν. Τι αυτό είναι το θέμα σας. Δεν ψηφίσανε. Για τον εαυτό τους. Μα δεν ψηφίσανε. Επειδή είχε πολιτική γραμμή η Νέα Δημοκρατία να μην αφήσει να ψηφίσουν οι βουλευτές. Γι' αυτό δεν ψήφισαν. Όχι, δεν ψήφισαν. Είχε διευκρινιστεί αυτό. Γιατί το πράγμα. Για τον εαυτό τους δεν είχαν δικαίωμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, άλλο πράγμα, ποιο τρόπο επιλέγει η διάσκεψη των Προέδρων για τη διαδικασία. Ακούστε τώρα, και άλλο τι πολιτική απόφαση παίρνει κάποιος ότι θα κάνει ο ίδιος. Ένα ντουλάπι, η διάσκεψη των Προέδρων οφείλει να διασφαλίσει την αντικειμενικότητα. Κάνετε τώρα την Επιτροπή. Αυτό. Εμείς σας λέμε, παιδιά, τι κάνετε την Επιτροπή, μπράβο, πολύ ωραία. Ας διερευνήσουμε την ουσία. Η Επιτροπή θα πάει μέχρι εκεί που θέλει, κύριε Γατζηδάκη. Εκεί που θέλει, λοιπόν, πού θέλετε. Εμείς δεν θέλουμε, η Επιτροπή θα θελήσει. Ναι, ναι, η πλειοψηφία λοιπόν. Εμείς λοιπόν που είμαστε η μειοψηφία της Επιτροπής, σας λέμε από σήμερα ότι θέλουμε να γίνει διερεύνηση σε βάθος, να έρθουν και αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες και χωρίς το όνομά τους. Να έρθουν και χωρίς το όνομά τους. Και να πούνε εκεί, να κάτσουν κατά αντιπαράσταση με τους ενεχομένους
και να τους πούν τις απόψεις. Εσείς. Δεν έχω απάντηση που στο ερώτημα. Θέλετε να τα φέρετε όλα στο φως. Δεν απαντώ στο ερώτημα. Θα απαντήσει, σας είπα. Αφού θέλετε να το κλείσετε σε ένα μήνα. Η εντολή που δώσατε είναι αυτή. Δεν μπορεί η Επιτροπή να ζητήσει την παράταση. Η εντολή που δώσατε είναι αυτή. Γιατί δεν βγαίνει κάποιος από την κυβέρνηση να πει, να δώσει μια θετική απάντηση σε αυτό που σας λέμε εμείς. Έχουμε εμείς πολιτικούς που προέρχονται από το κόμμα μας. Και σας λένε και αυτοί και σας λέει και το κόμμα. Παιδιά, να ελεγχθούν όλα. Να έρθουν εδώ οι μάρτυρες, να έρθουν όποιοι θέλουν, να φωνάξουμε και εμείς. Ολοκληρώστε, κύριε Χατζηδάκη, αυτό για να δεν μιλήσω, είναι για να το σωστό. Το σωστό είναι να το συζητήσουμε κανένα μήνα και μπούμε να γιατί το ξαναστείλουμε πίσω στη δικαιοσύνη. Θα γίνει στην Επιτροπή. Γιατί αυτά ακούω και δεν ακούω διάψευση. Ακούτε από πού? Από εσάς μόνο τώρα ακούω κάποιες αμφιβολίες. Όχι μόνο από μένα. Από όλα τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη ακούω το αντίθετο. Και τελειώνω με τις πολιτικές ευθύνες. Ήταν υπερβολική η φαρμακευτική δαπάνη, βεβαίως. Το αναγνωρίζουμε. Ήταν σκανδαλώδης. Το αναγνωρίζουμε. Σκανδαλώδης. Σιγά σιγά θα σας πω και για το σκανδαλώδης. Ήμασταν εμείς στην περίοδο 12-14 που την περιορίσαμε, ήμασταν. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει κριτική για όλα αυτά τα πράγματα, πού ήταν, να δούμε πού ήταν. Το 2005-2009 έβγαζε συνέχεια ανακοινώσεις, υπάρχουν, οι οποίες κατηγορούσε τότε την κυβέρνηση ότι και λίγα δίνει για τις δαπάνες του φαρμάκου και έπρεπε να δίνει περισσότερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα λέει πω σκάνδαλο τα λεφτά που πέφτανε στο φάρμακο. Και μετά στο 12-14 που με την άλλη κυβέρνηση, την κυβέρνηση Σαμαρά, περιορίστηκαν οι δαπάνες, ο ΣΥΡΙΖΑ όποτε γινόταν νομοθετική ρύθμιση ήταν απέναντι και έγιναν και ονομαστικές ψηφοφορίες και έλεγε πω θα πεθάνουν οι άνθρωποι με τις μειώσεις που κάνετε στο φάρμακο. Υπήρχε και μειώσουν, σήμερα κύριε, έρχεται και κύριε, λέει πω σκάνδαλα στα φάρμακα, τόσα λεφτά δίνατε. Θα σας απαντήσω. Υπήρχε μείωση των ασφαλισμένων οι οποίοι είχαν ασφαλιστική κάλυψη από το δημόσιο σε ό,τι αφορά τα φάρμακα. Με δική μου υπογραφή. Με δική μου υπογραφή, υπήρξε μείωση, όχι. Ως αρμοδίου για το ΕΣΠΑ, μαζί με υπογραφή των υπουργών που ήταν στο Υγείας, Γεωργιάδης και μετά Βορύδης, καλύπταμε τους ανασφάλιστους. Στο σύνολό τους. Ναι, αλλά όχι. Το θέμα μας, προσέξτε, γιατί μην πηγαίνουμε πότε αυγά, πότε πουλιά. Κάποια στιγμή να πάμε στη λογική που άκουσα τον κύριο Τσίπρα να μιλάει χτες. Η λογική δεν ήταν για τους ανασφάλιστους χτες. Να μιλήσουμε και για τους ανασφάλιστους όσο θέλετε. Η λογική. Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για το φάρμακο είναι ότι υπήρχε σπατάλη για το φάρμακο. Λοιπόν, λέω λοιπόν, όταν στην περίοδο 4-9 πράγματι ήταν υψηλές οι δαπάνες για το φάρμακο, το αναγνωρίζω μόνος μου, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι είναι χαμηλές και έπρεπε να ξοδεύουν περισσότερα, και το 12-14 που τις περιορίζαμε και τις περιορίσαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε παιδιά μην τις περιορίζετε, γιατί είστε νεοφιλελεύθεροι και ανάλγητοι και θα πεθάνει ο κόσμος. Και σήμερα δεν ήταν τίποτα. Λοιπόν, αν μιλάμε για πολιτικές ευθύνες, να αναλάβουμε εμείς τις δικές μας. Έχετε το λόγο ευθύς αμέσως. Απαντώ σε αυτό, γιατί μπήκε ως ερώτημα. Σύντομα. Σύντομα. Παρακαλώ, κύριε Γύρω Βασίλη. Συνεχίζουμε. Συντομότατα. Η δαπάνη εκτινάχθηκε από το 2000 και μετά. Και βεβαίως και τότε που περιγράφει ο κ. Χατζηδάκης. Περιορίστηκε η φαρμακευτική δαπάνη και μετακυλίστηκε στην τσέπη των ασθενών. Αυτό έγινε. Και έτσι επιβαρύνθηκαν οι πολίτες και ταυτοχρόνως γλίτωνε και clawback η φαρμακοβιομηχανία και οι πολυεθνικές. Και κέρδιζε με δύο τρόπους. Από τότε που ήρθε η αμόλυντη κυβέρνηση που σήμερα μας κυβερνά από το 2015, τι έχει κάνει? Εμείς λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, διαφωνούσαμε κύριε Χατζηδάκη με το να μετακυλήσουμε το κόστος στην τσέπη των ανθρώπων που με τα μνημόνια. Μία τελεία για τους δύο. Μία τελεία για τους δύο. Θα σας παρακαλέσω. Δεν έχετε όλα αυτά που καταψηφίσατε. Βεβαίως και έχουμε clawback. Σας εξηγώ τι έγινε με τη μείωση της δαπάνης. Ότι δεν έγινε πραγματική μείωση. Μια τελεία, κύριε Γύρω Βασίλη. Αυτό εννοώ. Παρακαλώ. Νίκος Βέρκος. Εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει ένταση, γιατί είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Τεράστιο σκάνδαλο. Νομίζω ότι δεν το έχει αντιληφθεί πάρα πολύ το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Καλά, το πολιτικό σύστημα φαντάζομαι το έχει αντιληφθεί. Αν δεν το έχει αντιληφθεί, αλλά μόνο μας. Δεν το έχει αντιληφθεί, γιατί αν το έχει αντιληφθεί, δεν θα άκουγα κυρίως την πλευρά σου με των πολιτικών εκπροσώπων ή των πολιτικών εκπροσώπων των κομμάτων στα οποία βρίσκονταν οι εμπλεκόμενοι. Δεν θα άκουγα αυτή την επιχειρηματολογία. Και θα σας πω πολύ απλά γιατί. Μιλάμε για ένα σκάνδαλο το οποίο σύμφωνα με τις επίσημες έρευνες από τους δημόσιους λογαριασμούς. Υπολογίζεται μόνο από την Οβάρτης να έχουν χαθεί 3 δισεκατομμύρια ευρώ, 3 δισεκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο κορβανά. Πολλαπλάσια σύμφωνα με τα νέα, με τη νέα ανακοίνωση τη σημερινή. Είναι και πολλαπλάσιο, λένε κάποιοι. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Αλλά εγώ σας πάω στην πιο συντηρητική
μεριά. 3 δισεκατομμύρια. 3 δισεκατομμύρια ευρώ, φανταστείτε, ότι είναι συνολικά περίπου, αν θυμάμαι καλά, 2,5 περικοπές συντάξεων, τις οποίες υπέστησαν. Κύριε Σβέρκο, να σας πω, όλα αυτά τα νούμερα δεν ισχύουν. Αν δείτε ποια είναι η φαρμακευτική δαπάνη κάθε χρόνο, ακούστε. Ένα λεπτό τώρα. Η φαρμακευτική δαπάνη κάθε χρόνο τώρα για όλες τις εταιρείες κτλ. Ήταν στο πικ 5 δις. Και τώρα έχει πάει στις 2 δις. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Αλλά δεν θέλω να πω αυτό. Ακούστε με το χρόνο. Το χρόνο. Δεν είναι τα 3 δισεκατομμύρια και όλα αυτά τα καφενιακά τα οποία λέγονται. Και, δεν είναι και, ένα ευρώ να έχει χαθεί πρέπει να ελεγχθεί. Α, πολύ ωραία. Συμφωνούμε. Αλλά μην τα λέτε όλα αυτά τα νούμερα. Γιατί δεν τα λέω τα νούμερα. Γιατί δεν ισχύουν. Πώς δεν ισχύουν. Δεν σέβομαι τον εαυτό μου αν κάθομαι τα ακούω και να τα δέχομαι αυτά τα πράγματα. Ωραία, μην τα δέχεστε. Να πούμε όμως που είναι. Πόσο, δηλαδή αυτά είναι η προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ, δικαίωμά του, αλλά και εγώ δικαίωμά μου. Δεν υπολογίσατε στα νούμερα, ξέρετε. Εντάξει, αλλά έχουμε. Δεν το κάναμε εμείς τον υπολογισμό αυτό. Άλλη φορά, αν θέλετε κιόλας να σας απαντήσω, επ' αυτού, επί των 3 δισεκατομμύρων ή των 23 δισεκατομμύρων, μπορώ να σας πω και ακριβώς. Σας είπα και ένα ευρώ να έχει χαθεί να διερευνηθεί. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, επειδή τώρα δεν έχουμε ένα ευρώ, αλλά έχουμε 3 δισεκατομμύρια λοιπόν. Και το αναλαμβάνω εγώ, άμα θέλετε να το πω. Αν θέλετε, δηλαδή, αν αρνείστε και του επίσημου υπολογισμού που έχουν γίνει από τώρα, αυτά είναι καθενιακά σα. Δεν είναι καθενιακά. Δεν είναι τώρα. Αν θέλετε να κάτσουμε. Κύριε Σβέρκο, πάμε παρακάτω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν πάρα πολλοί, έχουμε πόρους οι οποίοι έφυγαν από τα δημόσια ταμεία και μόνο το γεγονός ότι έφυγαν αυτοί οι πόροι, έστω και ένα ευρώ να έφυγε από τους δημόσιους πόρους, θα έπρεπε να υπάρχει ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Εγώ θα σας πω πολύ απλό. Άκουγα για παράδειγμα και είχα ψάξει χθες στον έτσι, ελεύθερο χρόνο να διαβάσω ας πούμε ομιλίες του κυρίου Σαμαρά επί της διαφθοράς και το είχε βάλει πολύ ψηλά στην ατζέντα του. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή περιγράφεται ένα σκάνδαλο, αναγνωρίζεται μάλιστα από τον κύριο Χατζηδάκη, πολύ. Και είναι και πραγματικά πολύ καλό. Πάντως θα μου επιτρέψεις, Νίκο, μια παρένθεση. Θέλω να πω ένα σημείο. Ναι. Ότι εφόσον βάζουν όλες οι κυβερνήσεις ψηλά το θέμα της διαφθοράς και της αντιμετώπισής της, όταν έρχεται στην επιφάνεια ένα σκάνδαλο που αφορά πάνω από 4.000 γιατρούς, δημόσιους λειτουργούς, υπηρεσιακούς παράγοντες, τότε σημαίνει ότι ήταν αποτυχημένες αυτές τις κυβερνήσεις. Πρώτον. Δεύτερο. Πριν πάω στο δεύτερο, απλώς να πω ότι τα ακούσαμε και στη Βουλή εχθές, το έχουμε διαβάσει. Και σε διάφορα που έχουν αποτυπωθεί στο χαρτί από τον κύριο Σαλμά περί των 3 δις. Ναι. Και πολύ μεγαλύτερο είναι το ποσό, το νούμερο το οποίο περιγράφεται από τον κύριο Σούρλ, έτσι. Ο κύριος εκεί θα πήγαινε ακριβώς στο δεύτερο. Ότι φαίνεται επίσης ότι είχαν υπάρξει εκθέσεις από τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Αντιμετώπισης τέλος πάντων της Διαφθοράς, τον κύριο Σούρλα, οι οποίες. Εντάξει, δεν περιτάχθηκαν στον κάλαθο των αχρήστων, αλλά προφανώς δεν ελήφθησαν υπόψη από κανέναν κυβερνώντα. Έλεγε ότι υπάρχει χρηματισμός πολιτικών προσώπων και ουδείς ενδιαφέρθηκε. Δεν ίδρυσε κανένας στο αυτό. Συγχωρείτε, για τους τηλεθεατές. Αν ξοδεύεις 2 δις το χρόνο, πώς είναι δυνατόν να ζημιώνεσαι 12. Αφού όλοι στο πόδι του μπάτζετ. Τώρα είναι 2 δις. 5 στο πικ. 5 στο ανώτερο. Όταν είχε φτάσει. Πώς ξοδεύεις 5 και μπαίνεις μέσα 12. Πώς γίνεται αυτό. 5 το χρόνο. Κύριε Χατζηδάκη, 5 το χρόνο. Μην κάνουμε αριθμητική πάλι. Να γυρίσουμε στην πρώτη δημοτικού. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά το. Για συνολική επιβάρυνση. Όσον αφορά τώρα το θέμα περί των δικαστικών, μάλλον των χειρισμών πολιτικών, αλλά κυρίως δικαστικών. Περιγράφεται μια εικόνα, και ακούσαμε πριν και τον κύριο Αντιπρόεδρο, η εικόνα είναι αυτή η εξής, ότι η κυβέρνηση πήγε και βρήκε, ή οποιοδήποτε πήγε και βρήκε κάποιους μάρτυρες, τους έβαλε κουκούλες, έτσι λένε, τους έβαλε να πούνε πράγματα, τα οποία δεν στηρίζονται πουθενά, και αμέσως μετά ήρθε η υπόθεση, αφού φτιάχτηκε και όλας μαγειρεύτηκε, γιατί αυτή είναι η εικόνα η οποία δημιουργείται, ότι αφού μαγειρεύτηκε όλο αυτό, πήγε η υπόθεση και δημοσιοποιήθηκε. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο να ακούγεται για δικαστικούς. Οι δικαστικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει, έχουν κατοχυρωμένοι από το Σύνταγμα την ανεξαρτησία τους και ο ίδιος ο θεσμός των δικαστικών. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάποιος πολιτικός που θεωρεί ότι οι δικαστικοί αυτή τη στιγμή έρχονται σε συνεννόηση με πολιτικούς και αποφασίζουν ότι κοίταξε, θα ανακατέψουμε λίγο το πράγμα και θα πάμε να κάνουμε όλη αυτή την εντύπωση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ότι ακόμα και αν δεχτούμε ότι έχει συμβεί αυτό και ότι ζούμε σε μια κατάσταση Πολωνίας όπως λέει ο κύριος Βενιζέλος ή Βενεζουέλας όπως λέει ο κύριος Σαμαράς.
δεν, εφόσον είναι τόσο αθώοι, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε κανονικά να πούνε ναι, πάμε τώρα εδώ και τώρα στην Προανακριτική Επιτροπή, στην Επιτροπή της Προκαταρκτικής Εξέτασης. Ένα λεπτό. Και, δεν και το είπα, για να πέσει. Να γίνει ουσιαστική δουλειά. Να έρθουν οι μάρτυρες, να έρθουν οι προστατευόμενοι. Ξέρετε και πολύ καλά ότι έτσι κι αλλιώς η Προκαταρκτική Επιτροπή αυτό που κάνει είναι ότι ασκεί καθήκοντα εισαγγελέα. Όταν ασκεί καθήκοντα εισαγγελέα, λοιπόν, θα κάνει και την εξέταση των μαρτύρων, θα δει ακριβώς τι γίνεται και θα φτιάξει μια εικόνα για το τι ακριβώς και θα αποφασίσει αν θα πάει στην δικαιοσύνη. Αυτή λοιπόν η εικόνα σκευωρίας που έχει φτιαχτεί, υποτίθεται και που υπήρξε μια τεράστια σκευωρία να μπουν μέσα και να συμπεριληφθούν διάφοροι, νομίζω ότι πρόκειται είναι πολύ υποτιμητική για την ίδια τη δημοκρατία. Ακούω από χθες εκφράσεις απίστευτες. Συμμορίτες, πολιτική αλητεία, σκευωρία, αργυρώνητη και διάφορα τέτοια, τα οποία εμένα μου δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι οι νομικοί έχουν έναν άτυπο κανόνα μεταξύ τους που λένε το εξής, ότι όποτε πριν ακόμα φτάσουμε στην υπόθεση να φτάσει στο ακροατήριο, είτε αφορά τακτικό δικαστήριο είτε ειδικό, και αν ακούνε κάποιον φερόμενο ως εμπλεκόμενο να βάζει μόνο διαδικαστικά θέματα, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εγώ δεν θεωρώ λοιπόν ότι οι αρμόδιοι εισαγγελείς, οι αρμόδιοι δικαστικοί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Επίσης είναι μια τεράστια υπόθεση που επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη, ο καθένας μπορεί να πιάνει όποια πλευρά θέλει και να λέει ισχύει ή δεν ισχύει. Και φτάνουμε λοιπόν σε ένα συμπέρασμα όπου εγώ θεωρώ ότι από αυτά τα οποία έχουν γίνει γνωστά υπάρχουν σοβαρότατες κατηγορίες. Εγώ θα χαρώ πραγματικά να δω όλο αυτό το πολιτικό προσωπικό να αθώνεται, αλλά προς Θεού δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πάμε σε μια συγκάλυψη. Εντάξει, εδώ ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα βεβαίως, εφόσον φτάσουμε στην αθώωση στην οποία αναφέρεσαι, για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο επικοινωνιακά στήθηκε και πουλήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Και λίγο υπάρχει το ζήτημα, και τελειώνω, και δίνω αμέσως το λόγο. Υπάρχει ένα ζήτημα και ακούσαμε τις πρώτες μέρες να γίνεται μεγάλη συζήτηση αν έχει παραγραφεί ή δεν έχει παραγραφεί. Εγώ θα περίμενα από την πρώτη μέρα, όχι αφού κυκλοφόρησε όλη η ιστορία, αλλά από την πρώτη μέρα τους πολιτικούς να λένε πάμε εδώ και τώρα να αλλάξουμε το νόμο περιευθύνσης. Μα η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας χθες όλοι κύριε Χατζηδάκη, να ακούσουμε και το Γιάννη Σαπρούνη και αμέσως μετά θα έχετε το λόγο και εσείς και εσείς. Νομικά αυτό δεν ισχύει, το έχει κάνει και ο κύριος Καμένος αυτό, αλλά δεν ισχύει νομικά. Έχουν βάσει το νόμο του 11, κύριε Σβέρκο, με βάση τον νόμο Καστανίδη. Γιατί κάνει τζάμπα μαγιές ο Καμένος. Με βάση τον ισχύοντα νόμο, ο κύριος Καμένος δεν είπε ότι παρατείται τη παραγραφή, είπε ότι θέλει να εξεταστεί ως απλός. Συνώνυμα. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι είπαν οι δικοί μας πολιτικοί, οι δικοί μας πρώην υπουργοί που κατηγορούνται. Καλά, έτσι το είπαν και έτσι το είπαν. Το εννοούν. Το λέω όμω και στα δίκτυα. Και εσείς θέλετε να τα τρέξετε γρήγορα στην Επιτροπή για να τα έχουν τεθεί πάρα πολλά πράγματα. Και όλες αυτές τις μέρες η συζήτηση είναι κυρίως επί των διαδικαστικών από τη μία πλευρά. Και από την άλλη, ουσιαστικά αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση οι 10 πολιτικοί ως ένοχοι. Όχι τυπικά. Πού το είδατε αυτό? Μισό λεπτάκι. Θα να ολοκληρώσω. Καταρχάς να ξεκινήσουμε εδώ. Υπάρχουν δύο διαφορετικά κομμάτια. Γιατί είπατε για τα καφενεία. Αυτό είναι. Εκεί αποσκοπεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια γνώμη θα έχει ο κόσμος. Αυτό θέλει να κερδίσει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε επειδή υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει το σκάνδαλο Νοβάρτης. Υπάρχουν δύο κομμάτια σε αυτή την υπόθεση. Το σκάνδαλο Νοβάρτης και οποιαδήποτε, αν τυχόν υπάρχει πολιτική εμπλοκή. Αυτό πάντως το οποίο αναφέρθηκε τώρα, Γιάννη, λοιπόν, περιέχει και ένα μεγάλο βαθμό ρίσκου, εάν στόχευση είναι αυτή η κυβερνητική, εάν δεν βγει το πράγμα και αν υπάρξει αθώωση. Θα το δούμε. Για να πούμε καταρχάς για το σκάνδαλο. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Είναι αποδεδειγμένο παγκοσμίως. Και είναι η γνωστή των πολυεθνικών τακτική να προσπαθούν να προωθούν με λόμπινγκ, χρηματισμό και δωροδοκίες σε, αν είναι φάρμακα, σε γιατρούς, σε φορείς, σε οργανισμούς, σε ανθρώπους που εμπλέκονται και παίρνουν σημαντικές αποφάσεις. Μπορεί σε κάποιο σημείο και σε πολιτικούς. Αυτό είναι το σημείο. Δεν έχει αποδειχθεί πουθενά στον κόσμο αυτή τη στιγμή το σκάνδαλο για πολιτικούς, για την Νοβάρτης. Πάμε όμως παρακάτω. Το σκάνδαλο όμως δεν είναι μόνο η Νοβάρτης. Αυτή είναι η τακτική σχεδόν όλων των φαρμακευτικών εταιριών, από όσο γνωρίζουμε. Παγκοσμίως. Δεν νομίζω να υπάρχει διαφωνία σε αυτό το πράγμα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι εδώ πέρα, χθες στη Βουλή τελικά, γιατί εγώ μπερδεύτηκα κάποια στιγμή, τι συζητάγαμε. Συζητάγαμε αν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης
Και αν χρεοκόπησε η χώρα από αυτό και κάποιον άλλο την πολιτική ευθύνη, γιατί εκεί κατέληξε κάπου περίπου ο Πρωθυπουργός αργά το βράδυ. Ή ότι κάποιοι άνθρωποι δωροδοκήθηκαν. Γιατί αυτό είναι που προσπαθεί η κυβέρνηση να περάσει στην κοινή γνώμη. Και εδώ λοιπόν υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Γιατί αν συζητάμε το πρώτο, το ύψος φαρμακευτικής δαπάνης, αυτή η χθεσινή δεν ήταν μια προεκμήρυσια συζήτηση ή κάτι άλλο που βρεθήκανε 300 βουλευτές να συζητάνε για το ύψος φαρμακευτικής δαπάνης. Για να πούμε κάτι. Η φαρμακευτική δαπάνη και στα χρόνια που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, στα 3 χρόνια, είναι ίδια. Σήμερα οι 300 γιατροί που βρήκαν οι εισαγγελείς στα αρχεία της Νοβάρτης, ξέρετε για ποια περίοδο είναι. 16-17. Δηλαδή τι γίνεται, συνεχίζεται το πάρτι, συνεχίζονται δωροδοκίες και ποια είναι η πολιτική ευθύνη. Τι γίνεται. Υπάρχουν πράγματα λοιπόν που πρέπει να λέγονται με προσοχή. Δεν είναι έτσι, βρήκαμε, ακούσαμε κάτι, προχωράμε. Υπάρχει λοιπόν το ένα σκέλος, και δεν θα μακρηγορήσω, το ιατρικό, φαρμακευτικό, στο οποίο θα πρέπει η τακτική δικαιοσύνη να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα, για να μην μείνουν χρόνια και λέμε όλοι τι θα γίνει, ποιος θα τιμωρηθεί, να δούμε πράγματι να προχωράνε οι υποθέσεις, αν και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Αυτό είναι το ένα και σημαντικό. Και μάλιστα θα πρέπει να ψάξουν και να ελέγξουν και οι υπόλοιπες φαρμακευτικές εταιρείες, για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, επειδή ακούω συνέχεια τον ΣΥΡΙΖΑ να επικαλείται τον κύριο Σούρλα. Σήμερα ο κύριος Σούρλας έβγαλε μια ανακοίνωση, διαβάζω την ανακοίνωση του κύριου Σούρλα. Λέει διάφορα, η κερδοσκοπία σε φάρμακα, η διαφθορά και η διαπλοκή συνεχίζουν να καλπάζουν. Πέρασαν 3 χρόνια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η κερδοσκοπία σε φάρμακα συνεχίζεται απροκάλυπτα και απρόσκοπτα, όπως τότε που ανέφερα ότι, επί παραδείγματι, αναφέρει για συγκεκριμένα φάρμακα και ένα σωρό άλλα πράγματα. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να αξιοποιήσει με όσα παρουσία αναφέρθηκαν στην ετήσια γραμματεία, στην έκθεση της γραμματείας διαφάνειας στην περίοδο 12-14, δεν έχει κάνει τίποτα. Τον κύριο Σούρλα επικαλείται χθες ο Πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι τα πράγματα. Η δαπάνη παραμένει στα ίδια ύψη που ήταν. Να ολοκληρώσω, κύριε Γεροβασίλη. Μιλάγατε 40 λεπτά σχεδόν. Δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, είναι στο ίδιο ύψος η φαρμακευτική δαπάνη. Φαίνεται από τα στοιχεία που προκύπτουν διαρκώς δικαστικά στο σκάνδαλο το ιατρικό ότι συνεχίζεται αυτή η δουλειά, τουλάχιστον από ό,τι μάθαμε σήμερα μέχρι και το 2017. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω τώρα. Στο πολιτικό κομμάτι. Πραγματικά δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην πραγματικότητα η υπόθεση και να αναδειχθούν τουλάχιστον σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα αθώοι ή ένοχοι. Μιλάμε για τα πολιτικά πρόσωπα. Βεβαίως, για τα πολιτικά πρόσωπα τώρα. Διότι το σημαντικότερο είναι να δημιουργηθεί στον κόσμο, στα καφενεία που είπαμε, η λογική να περάσει, η λογική ότι μα δεν μπορεί να μην τα πήραν αυτοί. Σίγουρα τα αρπάξανε. Και έχουμε 10 πρόσωπα, συγκεκριμένα, από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Και γνωρίζετε ότι στην κοινή γνώμη, ή να το πω καλύτερα στα λαϊκά δικαστήρια, ο ύποπτος έχει πολύ μικρή διαφορά από τον ένοχο. Αυτό λοιπόν, επειδή πολιτικά η υπόθεση των πολιτικών μπορεί να μακρηγορήσει πέρα δόθε πινκ πονγκ, ειδικογραφίες, βουλή, προανακριτικές και όλα αυτά τα πράγματα, είναι πάρα πολύ καλό για το ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω, το να πάει σε εκλογές του χρόνου το 19, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, και να έχει υπόδικους, υπόλογους, πείτε το όπως θέλετε, 10 πολιτικούς από την αντιπολίτευση. Εκεί νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Από εκεί και πέρα, τώρα, το αν υπάρχει εμπλοκή πολιτικών, θα το δούμε, μακάρι όμως να το δούμε σύντομα. Αν υπάρχει πολιτική σκευωρία, μακάρι να το. Μένει και αυτό να αποδειχθεί. Δεν είναι εύκολες και οι δύο κουβέντες και από τις δύο πλευρές. Να είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά σίγουρα ότι υπάρχει σπρώξιμο από την κυβέρνηση προς αυτή τη λογική και σας λέω, όχι στο σωστικό κομμάτι. Γιατί χθες ξαφνικά σας λέω, είδαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για πολιτικές ευθύνες. Αυτή ήταν η κουβέντα. Αυτή ήταν η συζήτηση χθες. Υπήρχε πρόταση της κυβέρνησης, την οποία υπέγραψε πρώτος ο Πρωθυπουργός, για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Και γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει προανακριτική επιτροπή. Καλά, δεν είναι βέβαια ότι έχει πάει και ότι έχουν δείξει και οι κυβερνώντες, οι πρώην κυβερνώντες της Νέας Δημοκρατίας καμιά ιδιαίτερη διάθεση να πάνε στην εξεταστική για την υγεία που βλέπουμε. Και το, που, είναι επίσης, εξετάσει, δηλαδή, Νίκο, που είναι να εξετάσει δηλαδή. Είναι τρομερό πάντως ότι έλεγε ένα χρόνο η εξεταστική για την υγεία, αλλά για την Οβάρτης δεν άκουσα καμία κουβέντα. Μάλιστα, λοιπόν, σε ένα τόσο τεράστιο σκάνδαλο που το ξέραν όλοι. Είναι πάντως πολλά τα θέματα για την υγεία. Κάποια στιγμή πρέπει να μπουν και να πούμε και ορισμένες αλήθειες. Πάντως όσον αφορά και το θέμα για τα 3 δισεκατομμύρια, επειδή το ρεπορτάζ τρέχει, περιέχεται σε έκθεση, τα 23 δισεκατομμύρια για τα 3 για την Οβάρτη, σε έκθεση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας κτλ. Λοιπόν, για τη φαρμακευτική δαπάνη ότι είναι η ίδια, ναι είναι η ίδια η φαρμακευτική δαπάνη, με τη διαφορά ότι προστέθηκαν ακριβά αντικαρκυνικά φάρμακα. Και
και δικαιολογείται αυτός ο αριθμός. Απ' την άλλη πλευρά. Η Νοβάρτης έχει τα ίδια έσοδα, κυρία Γεροβασίλη. Δεν ξέρω. Το 15 με το 16 και το 17. Να σας πω κάτι. Θα φανούν τα στοιχεία και τα ίδια έσοδα. Δεν λέω, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δεν σημαίνει κάτι. Τίποτα δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δεσίως από το κράτος τα τελευταία χρόνια 130 εκατομμύρια ευρώ. 134 πήρε την τελευταία χρονιά που ήταν η Νέα Δημοκρατία. Και με εσάς 137. Τρία περισσότερα. Αλλά μιλάγατε για πάρτι. Είναι άλλο το θέμα αυτό και είναι άλλο το θέμα της διαφθοράς. Εγώ λέω για να καταλάβω. Έχουν μπει μια σειρά από θέματα τα οποία θέλουν να απαντηθούν. Κυρία Χατζηδάκη, επειδή όλοι οι ίδιοι δεν είμαστε και ούτε μπορεί να. Δηλαδή, αυτή η συζήτηση, ας πούμε, να το μοιράσουμε όλοι και να το κάνουμε όλοι μαζί, διότι ο κύριο, διαβάσετε του κύριου Σούρλα που είναι επί ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι οι ίδιοι δεν είμαστε. Ωστόσο, είπε μια κουβέντα για τα παλιότερα και λέγαμε όχι γιατί τα είπε, αλλά γιατί δεν αντέδρασαν οι πολιτικοί, λέγαμε στου κυρίου Σούρλα. Μα και βέβαια επιτέλου πρέπει να διαλυθούν τα σκάνδαλα. Επομένω, αυτή η κυβέρνηση θα διευκολύνει και δεν θα παρενοχλεί. Το να ξετεληχθούν και να βγουν στο φως όλα τα στοιχεία και ό,τι. Κύριε Γεροβασίλη, έχω σημειώσει δύο πράγματα που είπε ο Γιάννης Τσαπρούνης, στα οποία θα ήθελα να ακούσουμε μια απάντηση από εσάς. Δεν τα έχω ακούσει μόνο από τον Γιάννη. Έχουν γραφτεί ευρέως στον τύπο τις τελευταίες μέρες, πολύ περισσότερο δε σήμερα. Το ένα είναι το επικοινωνιακό, ότι η κυβέρνηση το διαχειρίζεται αυτό επικοινωνιακά, δημιουργώντας εντυπώσεις. Ωστόσο, από την άλλη, είναι αυτό που είπα και στο Γιάννη νωρίτερα, αν αυτό είναι πραγματικό, έχετε αναλογιστεί το βάρος και το ποσοστό του ρίσκου το οποίο εμπεριέχει, γιατί αν σε 30 μέρες τελειώσει αυτό και δεν υπάρχουν ενδείξεις και γυρίσει η δικογραφία πίσω στην δικαιοσύνη, βγαίνει λαβωμένη ή δεν βγαίνει η κυβέρνηση από αυτή τη διαδικασία. Η προανακριτική επιτροπή θα το γυρίσει στην δικαιοσύνη εάν δεν έχει αρμοδιότητα να το κάνει, δεν θα σταματήσει τίποτε. Οι έρευνα συνεχίζονται, καινούργια στοιχεία έρχονται καθημερινά, εμφανίζονται καθημερινά. Η έρευνα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Και είναι δουλειά της δικαιοσύνης να το κάνει. Η Βουλή μελετάει το αν έχει η ίδια την αρμοδιότητα να κάνει αυτή τη δουλειά ή όχι. Αν δεν την έχει, θα συνεχίσει στη δικαιοσύνη. Άρα, επιβεβαιώνετε ότι η πρόθεσή σας είναι σας να μην καλέσετε τους μάρτυρες. Σε πρώτη φάση, ξεκινάμε από εκεί, κύριε Χατζηδάκη. Όχι. Εάν δεν έχει αρμοδιότητα η Βουλή, τι μάρτυρα θα καλέσει. Γιατί εσείς τι λέτε ως νομικός, ώρα, δηλαδή, ως νομικός, δηλαδή εσείς τι θα πείτε, αν είστε, η Βουλή αν λέμε, δεν έχει αρμοδιότητα να το κάνει. Εμείς λέμε, αφού εσείς σας ενδιαφέρει η αλήθεια και όλα στο φως, να έρθουν οι μάρτυρες, να είναι απέναντι και αυτοί που κατηγορούνται, εάν η Βουλή έχει αρμοδιότητα και αποφασίσει να το κάνει, θα το κάνει όλα στο φως. Τι φοβάστε, και στα δικαστήρια στο φως είναι, και τα δικαστήρια φως είναι, κύριε Χατζηδάκη. Η κυβέρνηση, η αμόλυντη, τι έχει να φοβηθεί, τι έχετε να ποιο ρόλο σήμερα μα σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν είμαι δικαστής, ούτε φιλοδοξώ να γίνω. Μα δεν λέω για εσάς. Έτσι. Αλλά η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της. Η Βουλή κάνει τη δουλειά της και η δικαιοσύνη κάνει μόνο τη δουλειά της. Είναι φωτοστέφανο που δεν κυκλοφορεί. Και φαντάζομαι. Λοιπόν, γιατί φαντάζομαι, δεν αποφασίζετε να κάνετε το απλούστερο. Κοιτάξτε. Να πάνε και οι μάρτυρες, να πούν τα δικά τους. Και με τα ψευδόνυμά τους να πάνε. Επειδή τα θέματα είναι πολύ σοβαρά. Έχετε να φοβηθείτε. Κανονικά εμείς να φοβηθούμε. Εμείς τι να φοβηθούμε, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, κάντε το. Θα κάνουμε ό,τι έχει. Γιατί ως, θέλετε ως να Βουλή, κρατήσετε όλους ό,τι έχει σαν κυρία του Λουπάκη. Πέραν της κυρίας του Λουπάκη δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τι εννοείτε. Αφού κάνετε την προανακριτική επιτροπή, αφήστε την να κάνει τη δουλειά της. Η δικαστικό σας μας έφτιαξε τώρα. Εγώ λέω εσείς θέλετε να τους ξαναστείλετε πάλι στην κυρία του Λουπάκη. Δηλαδή την νομική σας. Πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή αυτό που σας είπα για τη διαδικασία δεν ισχύει, εννοείται. Λοιπόν, παρακαλώ για να ολοκληρώσει η κυρία Γεροβασίλη. Επειδή όλο αυτό. Ο κόσμος έχει ανάγκη να λάμψει αλήθεια και θα λάμψει, είτε μέσω της Βουλής, είτε μέσω της δικαιοσύνης, είτε και των δύο. Η κυβέρνηση δεν δικάζει. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να διευκολύνει τη διελεύκανση όλων των υποθέσεων και αυτό ακριβώς κάνει. Χθες στη Βουλή, αυτά τα οποία ακούστηκαν και δεν νομίζω να είστε κι εσείς χαρούμενος σε αυτή την άπτεστη εμφυλιοπολεμική ρητορική η οποία αναπτύχθηκε και από τον κύριο Σαμαρά και από τον κύριο Βενιζέλο σε μια καινούργια αρχηγική επανεμφάνιση, νομίζω ότι δεν τιμά. Καταλαβαίνω να πούν και δύο λόγια παραπάνω διότι αισθάνονται ότι πιθανόν θίγονται, αλλά είναι άλλο αυτό και είναι άλλο η εικόνα που εμφανίστηκε χθες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και αυτό επειδή εσείς κύριε Χατζηδάκη έχετε αγωνία και το πιστεύω για το πώς θα προχωρήσει η χώρα παρακάτω και ποιο θα είναι και το
πολιτικό κλίμα και το κοινωνικό κλίμα, οφείλουμε να μην τον τορπιλίζουμε με τέτοιες ρητορικές. Επειδή λοιπόν εγώ σε τέτοια πράγματα συνήθως... Γι' αυτό το λέω σε εσάς, γιατί ξέρω ότι εσείς δεν είστε έτσι. Προσπαθώ να συγκρατούμε, λοιπόν, αλλά θέλω, να σας ρωτήσω λοιπόν και εγώ, κύριε Γεωργασία. Αυτό λοιπόν εντάξει, δεν βοηθάει. Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος που κατηγορούνται έχει ανάγκη από σοβαρό πολιτικό λόγο και από πολιτικό σύστημα το οποίο να το εμπιστευτεί. Οι υπουργοί της κυβέρνησης, όπως ο κύριος Πολάκης για παράδειγμα, ή ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός που είχε βγει στην Πάτρα και είπε «Μας μιλάνε αυτοί που εκφράζουν τον πατριωτισμό της μίζας». Μιλώντας για μια ολόκληρη παράταξη. Γιατί? Ναι, να σας θα σας άρεσε να σας πούμε κι εσείς ότι είστε δεν το κόμμα με τα βοσκοτόπια. Δεν είπε προσωπικά. Ότι είστε το κόμμα των καζίνων που ρίξατε τους φόρους. Εάν πάμε έτσι, λοιπόν, έχουν ονοματεπώνυμα, κύριε Χατζηδάκη. Προσέξτε. Λέγονται Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία οφείλει να προχωρήσει, αλλά όχι έτσι. Αυτοσυγκράτηση περισσότερο από αυτούς που κατηγορούνται, οφείλουν να δείχνουν αυτοί που μηχανεύονται κατηγορίες. Ή δείχνουν, σας είπα, άγρια χαρά σε κάποια πράγματα που δεν αποδεικνύονται. Δεν υπάρχει άγρια χαρά, κύριε Χατζηδάκη, να ξέρετε ότι κανένας δεν χαίρεται για ένα πολιτικό πρόσωπο να θίγεται κατά αυτόν τον τρόπο. Καλά, δεν είναι και κακό για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα πολιτικά. Αυτό το πράγμα να πάει στις εκλογές. Με συγχωρείτε. Δεν νομίζω τώρα να λέμε. Αυτό ήταν το δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα. Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα μια απάντηση. Φαντάζομαι. Στην ερώτηση να το βάλω αυτό. Φαντάζομαι τα στελέχη να λένε ότι εδώ είστε σε αυτή την υπόθεση εμπλεκόμενοι. Πριν τις κάλπες. Έχει μπει ατζέντα πλέον. Γιατί βλέποντας κανείς τη Βουλή. Το θέμα δολοφονίας χαρακτήρων είναι μακριά από τη δική μας λογική. Το έχουμε υποστεί. Δεν μας αρέσει καθόλου και δεν το επιστρέφουμε. Και έχουμε συγκρατηθεί να μην μιλήσουμε και πιο άσχημα σε περιόδους που αυτό ήταν μια πάγια τακτική αντιπολιτεύσεως με κάποια από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Και δεν αντιδράσαμε με αντίστοιχο τρόπο, ούτε θα το κάνουμε ποτέ. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε ευθύνη να βγάλουμε τη χώρα με την κοινωνία, την κοινωνία όρθια και με κοινωνική συνοχή. Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι ακολουθούμε εμφυλιοπολεμικές πρακτικές, ούτε πρακτικές κουκούλας, ούτε μάτα αντιστοιχούν. Η αριστερά έχει αποδείξει στην πορεία της. Όχι σε αυτή και τη η Νέα βάση, Δημοκρατία αλλά... και το ΠΑΣΟΚ έχουν αποδείξει στην πορεία τους. Όχι σε αυτή ο καθένας το θα πάρει την ευθύνη που το αναλογεί. Όχι σε αυτή τη βάση που το περιγράφετε, αλλά βλέποντας κάποιος στη Βουλή εχθές, η αίσθηση την οποία αποκόμιζε είναι ότι κρατώντας λίγες σημειώσεις, έχει και την ατζέντα της επόμενης προεκλογικής περίοδου. Δεν έχει σημασία αν θα είναι το 2018-2019. Αυτά είναι μια δημοσιογραφική ανάλυση, την οποία σέβομαι και βεβαίως ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του από την εικόνα την οποία βλέπει και αυτά που τον αφορούν συνήθως να διερευνήσει. Διαφορετικά πράγματα αφορούν εμένα που είμαι σε αυτή τη θέση σήμερα και φυσικά διαφορετικά πράγματα σημειώνουν οι δημοσιογράφοι. Και είναι και τα δύο θυμητά. Εμένα αυτό που με απασχολεί εδώ σήμερα. Χθες τι θα ήθελα να ακούσω, ας πούμε. Θα ήθελα να ακούσω από όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου να μιλήσουν για το σκάνδαλο, να αφήσουν τους αντιπερισπασμούς της σχηβορίας, να μην μιλήσουν για αυτά τα θέματα και να πάμε στην ουσία του. Και να πάμε στην ουσία του και να πούμε ότι εδώ υπήρξαν πολιτικές ευθύνες. Αν υπάρχουν και ποινικές, θα διερευνηθούν με τον τρόπο που ορίζει το νομικό μας σύστημα. Mm-hmm. Τελεία. Μάλιστα. Και τα κόμματα τα οποία έφεραν τη χώρα εδώ, με δισεκατομμύρια να περνάνε από κάτω και να μην τα καταλαβαίνουν ενδεχομένως, λοιπόν, οφείλουν να πούν στον ελληνικό λαό ότι παίρνουν την πολιτική ευθύνη. Παντούς. Και να προχωρήσουν παραπέρα, διότι σήμερα και το πολιτικό προσωπικό έχει ανανεωθεί. Δεν ήταν ο κύριος Χατζηδάκης τότε. Δεν τη βάλω την ευθύνη προσωπικά. Αλλά και ο κύριος Χατζηδάκης έχει ανάγκη από ένα άλλο πολιτικό σύστημα και από ένα πολιτικό φορέα ο οποίος να στέκεται σοβαρά για να μπορέσει να υπηρετήσουμε όλοι μαζί το πολιτικό σύστημα της χώρας. Και αυτό δεν το προσφέρουν μέχρι και σήμερα και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δια των αρχηγών τους. Είναι ερώτημα. Ένα ερώτημα απλά πάνω σε αυτό. Η κυρία Γεροβασίλη, επειδή μιλάτε για εμφυλιοπολεμικό κλίμα και διχασμό. Νομίζω ότι είναι λίγο οξύμορο το σχήμα. Τι ακούσατε χθες? Όταν, μισό λεπτάκι. Ο ΣΥΡΙΖΑ πώς ανέβηκε στην εξουσία του 2015, οι προδότες, οι δοσύλλογοι, οι θολάκουμοι, τι ήταν? Ήταν από τον επίσημο. Από στελέχη. Από στελέχη. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Καλά, μιλήσατε για τον κύριο Καμένο τώρα και στα 4 και τα λοιπά. Αυτά που είναι γραφικά και χιδέα. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν. Στο δημοψήφισμα δεν ήταν οι προδότες με νομοευρωπαίοι. Ο κύριος Κυρίτσο, βουλευτής, δεν έλεγε να οι φόροι θα τους πληρώσουν οι νομοευρωπαίοι? Αυτά δεν τα θυμόμαστε. Ποιος έβαλε το διχασμό? Και συνέχεια σε κάθε θέμα. Συγγνώμη, κύριε Γεροβασίλη.
θεωρώ, σαν ανάλυση και θα θέλω να μπει σε αυτό το πράγμα. Είναι τακτική, είναι τακτική. Είναι από τη μία. Από τη μία, όποιο δεν συμφωνεί με τον ΣΥΡΙΖΑ ή θα είναι ή εθνοπροδότη ή εθνικιστή. Συγγνώμη για να ολοκληρώσει. Για να ολοκληρώσει. Απλά για να ολοκληρώσει. Αύριο που θα δει την έχει γίνει μερκελιστή. Απλά για να ολοκληρώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γεροβασίλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γεροβασίλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει μία πολιτική τακτική. Και πριν γίνει κυβέρνηση και τώρα που είναι κυβέρνηση. Ανάλογα το θέμα, όποιον δεν συμφωνεί μαζί του τον χαρακτηρίζει ή εθνοπροδότη ή εθνικιστή. Ανάλογα. Αν είναι για την οικονομία, αν είναι για το σύντομο, αν είναι οτιδήποτε. Εάν πάντως πάμε σε μια λογική. Δεν υπάρχει αυτό. Αν πάμε σε μια λογική. Είναι παρατήρηση επί της ουσίας αυτών των οργάνων. Γιατί διαρκώς εδώ και τόσο καιρό γίνεται μια κουβέντα. Τότε μου έλεγες αυτό, θα στα πω και εγώ τώρα. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι όριμο πολιτικό σύστημα μετά από 10 χρόνια σχεδόν κρίσης που έχουμε. Έχει χάσει ο κόσμος, έχει χάσει ο λαός από τη γη κάτω από τα πόδια του και εμείς καθόμαστε και συζητάμε ο ένας τον άλλον. Εσύ μου έλεγες αυτό, εγώ θα σου πω το άλλο. Ένα λεπτό. Δεν είναι αυτό. Να κάτσουμε κάποια στιγμή και να πούμε σοβαρά ότι καθίστε να δείτε, εδώ έχει ανάγκη η χώρα και πρέπει να κάτσουμε. Πρώτον, να υπάρξει διαφάνεια, να υπάρξει. Να τελειώσει επιτέλους η διαφθορά. Ήταν πολύ μεγάλη διαφθορά τώρα. Δεν υπάρχει, υπάρχει κανένας ο οποίος δεν πιστεύει ότι ήταν μεγάλη διαφθορά σε αυτή τη χώρα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει κάθαρση. Δεν τερματίστηκε, κύριε Σβέρκο, τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν πρέπει να είμαστε ευτυχείς για την κυβέρνηση που ήρθε. Κύριε Χατζηδάκη, ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανένα μεσάζοντα στην Ελλάδα που τον έχει αγκαλιά. Δεν υπάρχει κανένα φωσκοτό. Δεν υπάρχουν οι φόροι των καζίνων που ενώ έβαλε 34 φόρους ρυθμοί κατ' εξαίρεση του φόρου των καζίνων. Δεν είναι διαφθορά. Οπότε το χαιρετίζουμε. Να πάμε σπίτι. Εγώ δεν είπα αν τελείωσε ή δεν τελείωσε. Μόνος του να ολοκληρώσει. Εγώ δεν είπα αν τελείωσε ή δεν τελείωσε. Αλλά κάποια στιγμή μέσα στις δημοκρατίες. Δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά, γιατί το ξέρετε. Μέσα στις δημοκρατίες και στα κράτη δικαίου. Εδώ ζούμε, τώρα γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Καταγγείλτε μερικά περιστατικά διαφθορά. Καταγγείλτε τα. Για να τελειώσουμε. Καταγγείλτε διαφθορά, κύριε Χατζηδάκη, γιατί τα συγκαλύπτετε. Μα συγκαλύπτετε. Δεν τα λέμε. Πού τα καταγγείλατε κάτι με ονοματεπώνυμα, συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έγιναν, καταγγείλατε. Τον κύριο Καμένο και δεν τον έχετε πάρει αγκαλιά και τον κύριο Καμένο και τον μεσάζοντα μαζί. Θα έρθουμε αμέσως μετά σε αυτό. Μην το ανοίξουμε τώρα, κύριε Χατζηδάκη. Μην το ανοίξουμε τώρα. Αμέσως μετά. Μόλις κλείσουμε το κομμάτι, αυτό θα πάμε εκεί. Η πολιτεία είναι συνεκτισμένη, παρακαλώ. Να σας πω κι άλλα, δεν σας κύριε Χατζηδάκη. Η Ελλάδα, δεν είναι, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που γενικώς είναι ας πούμε, σε κατάσταση φεουδαρχίας και πλέον δεν είμαστε. Ο καθένας ας πούμε, κρύβει τα υπόλοιπα. Τι θέλω να πω, ότι υπάρχουν θεσμοί. Ελπίζω να πιστεύουμε όλους αυτούς τους θεσμούς. Δεύτερον, υπάρχει κράτος δικαίου. Τρίτον, ο οποιοσδήποτε πιστεύει ότι έχει υπάρξει αδικία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάει στα δικαστήρια, να κάνει τις καταγγελίες του. Δημοκρατία έχουμε και να γίνουν όλα αυτά. Εάν συνεχίσει το πολιτικό σύστημα, οι δημοσιογράφοι και στο δημόσιο λόγο διαρκώς να επικρατεί μια αντίληψη που θα λέει τότε μου έλεγες αυτά θα τα ξαναπώ ή να λέει ότι τώρα ας αφήσουμε τις πληγές του παρελθόντος, ας τα κρύψουμε κάτω από το χαλί και να δούμε τι θα γίνει με τα άλλα. Συγγνώμη, αλλά αυτά θα είναι σαν αποστήματα, θα είναι σαν πληγές οι οποίες έχουν γεμίσει με πίον και ποτέ και κάποια στιγμή θα σκάσουν. Και αυτό το ξαναλέω και εγώ θα ήθελα επίσης να βάλω και μια πτυχή τελευταία, σε δύο δευτερόλεπτα. Ξέρετε, όσο δεν καθαρίζουν αυτές οι υποθέσεις, ενισχύεται το αίσθημα αυτών που λένε όλοι οι ίδιοι είναι και τότε θα δούμε άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, το κρατώ ως παρέμβαση αυτό. Φεύγω στον κύριο Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη, ακούγοντας τον κύριο Σαμαρά εχθές, έδωσε ένα στίγμα το οποίο ήταν το στίγμα αυτό. Ακούγοντας τον κύριο Μητσοτάκη εχθές, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είναι σχόλιο δικό μου, είναι άποψη κοινή. Ακούσαμε ένα διαφορετικό Κυριάκο Μητσοτάκη εχθές το βράδυ, ο οποίος κράτησε αποστάσεις από τον Αντώνη Σαμαρά και ήταν απόλυτα ισορροπημένος σε ό,τι αφορά τις στάσεις μέσα στο κόμμα σας, μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια ευκαιρία, θα το θέσω πολύ ευγενικά το ερώτημα, για τη Νέα Δημοκρατία να βρει το βηματισμό της μέσα από αυτή την υπόθεση ίσως. Καταρχήν νομίζω ότι χρειάζεται να βρούμε το βηματισμό μας. Όχι γιατί όλα είναι τέλεια στη Νέα Δημοκρατία, αλλά γιατί όπως ξέρετε εδώ και δύο χρόνια... Ο βηματισμός έχει να κάνει με το πολιτικό στίγμα για να το καταλάβει και ο κόσμος. Μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Και ξαναλέω, με αυταρέσκεια δεν αντιμετωπίζουμε τίποτα, αλλά να βάζουμε και τα πράγματα στη θέση τους. Τώρα, από εκεί και πέρα. Σε άλλη θέση, ανθρώπινα, ήταν χτες ο κύριος Σαμαράς. Κατανοητό. Και σε άλλη θέση ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης, ωστόσο, ακούγοντάς τον, πρέπει να μέτρησα δύο
ίσως και μία φορά τη λέξη σκευωρία. Ενώ το προηγούμενο διάστημα από τη Νέα Δημοκρατία, από τα πλέον επίσημα χείλη, ακούγαμε σκευωρία, σκευωρία. Εχθές υπήρξε μία απόσταση. Κοιτάξτε. Ακόμα και όταν το ακούσαμε, έπρεπε να το ξανακούσουμε μετά για να βεβαιωθούμε ότι το έχει πει. Εγώ δύο πράγματα θέλω να πω σε αυτά. Θέλω πρώτον να ζητήσω από τους τηλεθεατές μας να βάλουν ένα τίτλο στο αμελητή που δεν έγινε αμελητή, διότι την κράτησε η εισαγγελία στην υπόθεση. Άλλο έχω ρωτήσει. Δύο-τρεις μήνες, να βάλουν ένα τίτλο στο τι σημαίνει μάρτυρας προστασίας, να χαρακτηρίζεται στις 9 Φεβρουαρίου, ενώ η υπόθεση τη στέλνουν στις 5 Φεβρουαρίου, να βάλουν ένα τίτλο στο πώς χαρακτηρίζονται οι μαρτυρίες εκείνες, στις οποίες στηρίζεται η κυβερνητική πλειοψηφία, που λένε νομίζω, θεωρώ, η πιάτσα λέει. Λοιπόν, σε όλα αυτά ας βάλουν οι τηλεθεατές ένα τίτλο. Αν θεωρούν ότι είναι μια συνήθις δικονομική διαδικασία, ότι αυτά τα βλέπουμε κάθε μέρα, ότι είναι αθώα και ότι η κυβέρνηση εξ αποστάσεως τα βλέπει... Κατανοητό, το είπατε και νωρίτερα. Αυτό μη είχαμε το χρόνο, γιατί με πιέζει ο χρόνος. Μπορεί να μην είναι σκευωρία και να είναι... Σε αυτό που σας ρώτησα εγώ κάτι παραπάνω. Ξέρετε, όλα καλά. Κάτι παραπάνω σε αυτό που σας ρώτησα εγώ. Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία προφανώς ενδιαφέρεται να έρθουν όλα στο φως. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα αφήσει να διασυρθεί ολόκληρη παράταξη από μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί σαν τον πνιγμένο που προσπαθεί να πιαστεί από τα μαλλιά του. Που δεν της έχει βγει τίποτα από όλα τα προηγούμενα. Είναι όμηρος της προεκλογικής της ψευδολογίας, όμηρος της πολιτικής της που κάνει κάθε μέρα τους φτωχούς φτωχότερους. Και από εκεί και πέρα, επειδή δεν τη βγαίνει τίποτα. Αν οι εκλογές γίνουν αύριο το πρωί, κύριε Χατζηδάκη. Σε αυτό θα είμαστε αυστηροί. Αν οι εκλογές γίνουν αύριο το πρωί και χρειαστεί να πάρετε κάποιες θέσεις απέναντι στα εθνικά ζητήματα, απέναντι στα όσα βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σήμερα, αύριο ενδεχομένως να έχουν κλείσει. Οι θέσεις οι οποίες θα εκφραστούν θα είναι της Νέας Δημοκρατίας του κέντρου, της Νέας Δημοκρατίας η οποία. Είναι στέκει στα δεξιά και χαζεύει και λίγο προς την άκρα δεξιά. Ποιες θέσεις θα εκφράσει η Νέα Δημοκρατία? Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε μια ιστορική ευθύνη απέναντι στον τόπο, κύριε Χάκητο. Η Ελλάδα δεν μπορεί να σέρνεται επάπειρον μέσα στο βάλτο της κρίσης και να πηγαίνει από μνημόνιο σε μνημόνιο χωρίς ελπίδα και χωρίς προοπτική, με δεκάδες χιλιάδες νέους που φεύγουν στο εξωτερικό και με τον κίνδυνο να γίνει μια χώρα γερόντων που θα μαραζώσει χωρίς κανένα μέλλον. Ξέρουμε ότι το βάρος πέφτει σε εμάς. Ξέρουμε ότι απέναντί μας έχουμε πολιτικούς τζογαδόρους που για μια χούφτα ψήφους είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια ομάδα περί τον κύριο Τσίπρα. Δεν υπάρχει κόμμα ΣΥΡΙΖΑ πια. Υπάρχει μια ομάδα που δεν πιστεύει σε τίποτα, πιστεύει στην παραμονή της εξουσίας. Πάλι άλλο έχω ρωτήσει. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να χαριστούμε σε τέτοιες πρακτικές. Δεν θα κάνουμε καμιά έκπτωση στην κριτική μας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά την ίδια στιγμή θα επιχειρήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και όσο περισσότερα μπορούμε να έχουμε το βλέμμα μας στο μέλλον, να ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, να προσπαθήσουμε να δείξουμε στον τόπο ότι εκτός από το λαϊκισμό υπάρχει και ο δρόμος της σοβαρότητας και της κοινής λογικής. Αυτό είναι που θα επιδιώκουμε και αυτό, και αυτό νομίζω κατέδειξε και η ψύχρεμη ομιλία. Να απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία της περίοδου 12-14, αυτό μου λέτε? Όχι. Εγώ σας λέω, κοιτάξτε, εμείς δεν βαρεστιάναμε ποτέ τους αλάθη τους. Δεν ισχυριστήκαμε ότι έχουμε την εξαποκαλύψη ως αλήθεια. Λέμε όμως ότι ο κόσμος πια μπορεί να συγκρίνει, μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του αν στα σπίτια του ο καθένας περνάει καλύτερα ή χειρότερα. Και την ίδια στιγμή λέμε ότι στην πολιτική μας προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη μας το τι συνέβη στις άλλες χώρες που ταλαιπωρήθηκαν από τα μνημόνια και προχώρησαν μπροστά. Αυτός είναι ο δείχτης πορείας για μας, οι καλές ευρωπαϊκές πρακτικές μαζί με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα. Αυτό είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή δεν έχουμε αυταπάτες. Ξέρουμε ότι καθώς πηγαίνουμε στις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ απογοητευμένος από τις δημοσκοπήσεις και από την αποδοκιμασία του κόσμου θα κάνει τρίκ κάθε μέρα. Ξέρουμε ότι είναι μια κυβέρνηση απέναντί μας ικανή για κάθε τρίκ, αλλά ανήκανε να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Σε μια αυριανή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν υπάρξει, όποτε υπάρξει αυτή, η θέση του Υπουργού των Εξωτερικών θα σας τέριαζε γάντι, διπλωματικός απόλυτα. Σας απάντησα με σαφήνεια. Επειδή υπάρχει ένα ζήτημα και βλέπουμε ότι ο ένας, ας πούμε, από τους καταγγελόμενους ως σκευωρός, κατά τον κύριο Σαμαρά και συμμορήτης, είναι ο κύριος Παπαγγελόπουλος.
αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης. Ο κ. Παπαγγελόπουλος κατήχε σημαντικό πόστο στην κυβέρνηση Καραμανλή. Θεωρείτε ότι ήταν λάθος αυτό της κυβέρνησης Καραμανλή να εμπιστευτεί έναν σημερινό σκευόρο και συμμορείτη? Κοίταξε, να σας πω την αλήθεια. Εγώ τον κύριο Παπαγγελόπουλο τον ξέρω ελάχιστα. Στη Βουλή τον γνώρισα όταν ήταν στην ΕΕΠ, μια και με ρωτάτε. Δηλαδή, θα πούμε τώρα ποιον ξέρεις, ποιον δεν ξέρεις και κάποιος, τι νόημα έχει. Όχι, λέω, είναι πολιτικό το ερώτημα. Όταν ήσαν στην ΕΕΠ δεν τον ήξερα. Πραγματικά όμως, ανθρώπινα, με παραξενεύει ο φανατισμός με τον οποίο χειρίζεται αυτή την υπόθεση. Ο κ. Καραμανλής έκανε λάθος, δηλαδή, που τον είχε εκεί πέρα. Λέω τι βλέπω εγώ σήμερα. Δεν τον ήξερα, δεν μπορώ να κρίνω έναν άνθρωπο. Για το 2009, όταν εγώ έτρεχα για την αποκρατικοποίηση Ολυμπιακής, ξέρετε εγώ... Ναι, ξέρω. Ναι. Λοιπόν, ήμουνα ο νεοφιλελεύθερος που είχα τέτοιες αιμονές τότε και πήγα να καταστρέψω την Ελλάδα απέναντι στους καλοκάγαθους κρατιστές που πέταγαν τα λεφτά των φορολογουμένων. Προσπαθούσα να ιδιωτικοποιήσω την Τρένοσέ, προσπαθούσα να κάνω τα δικά μου. Δεν είχα γνώση του χώρου της ΕΕΠ και όλα αυτά μου προκαλούν και ανθρώπινα ένα τρόμο. Και ένα, ξέρετε, και ένα άλλο οι παρακολουθήσεις και οι πράξεις. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε ΕΕΠ, σας λέω μια και μου λέτε. Βλέπω ότι δεν είναι. Και σας απαντώ για το, σημερινό. Πάντως και ένα δεύτερο. Δεν σας είπα ότι ήταν σωστή ή λάθος. Εντάξει, ναι, κατανοητό. Και ένα δεύτερο. Χθες, υπήρξαν, μάλλον όχι χθες, και σήμερα, αλλά και το ρεπορτάζ υπήρχε από χθες. Ακούστηκαν και εκτός της αιθούσης της Βουλής εμφυλιοπολεμικά πράγματα. Ο κύριος Γάκης και η κυρία Βαγενάδη, ο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κατήγγειλαν και μάλιστα υπάρχει και παρέμβαση, υπήρξε και παρέμβαση της Φρουράς, ότι τέσσερις πρώην στενοί συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά έλεγαν απίστευτα πράγματα, εμφυλιοπολεμικά, όπως ότι στα θάψαμε στο γράμμο, θα σας ξαναθάψουμε, κατσαπλιάδες και άλλα τέτοια. Το σχόλιο σας. Εγώ δεν ήμουν παρόν για να ακούσω ποιος έθαψε ποιον στο γράμμα. Με έχετε ακούσει εμένα να τα λέω όλα αυτά. Ναι, είναι καλά που λοιπόν, γι' αυτό σας ρωτάω κιόλας. Τι θέλετε δηλαδή, από εκεί και πέρα να σας ρωτήσω εσάς. Ναι. Μπείτε τώρα στη θέση, ας πούμε, του κυρίου Σαμάρα. Έτσι. Ναι. Εσείς μέσα σας ξέρετε ότι δεν έχετε κάνει όλα αυτά τα οποία σας κατηγορούν. Ναι. Δεν θα θέλω να θάψω. Και έρχεται μια κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού και λέει δεν θα δεχθούμε τον πατριωτισμό της μίζας σας. Μάλιστα. Εσείς μέσα σας δηλαδή τι θα πείτε? Ότι για παράδειγμα... Μπράβο ο Πρωθυπουργού μας που τα είπες αυτά τα πράγματα. Τι γλυκός που είσαι και τι ευγενικός. Θα θυμηθώ τους καταδικαστέντες για αυτά. Για συνέχισε να τα λες. Μα θα θυμηθώ τους καταδικαστέντες και τώρα τι θέλετε? Οι καταδικαστέντες υπάρχουν. Δεν έχουν υπάρξει πολιτικά πρόσωπα που έχουν πάρει μίζα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή αν αρχίσω εγώ τώρα να περιλούζω την κυρία Γεροβασίλη γιατί έτσι ξαφνικά μου την έδωσε. Τι απέτηση θα έχω από την κυρία Γεροβασίλη? Να αυτοσυγκρατηθεί και να πει μπράβο κύριε Χατζηδάκη, τι ωραίος που είσαι. Συγγνώμη, δηλαδή να ξεχάσουμε δηλαδή. Εγώ δεν μίλησα ούτε για γράμμους ούτε για βίτσι. Ποτέ. Του καταδικάζετε. Έτσι. Δηλαδή, τι να καταδικάσω. Και αν δεν υπόθηκε, τι να καταδικάσω. Εδώ, κοιτάξτε. Εδώ υπάρχει και. Εσείς γιατί δεν καταδικάζετε το ότι βγήκανε δύο υπουργοί και είπαν ότι είναι το σκάνδαλο του αιώνα και την άλλη μέρα ήρθε μια τζούφια για τη δικογραφία? Υπάρχει πάντως. Γιατί δεν καταδικάζετε ότι είδαν τη δικογραφία ενώ δεν θα έπρεπε να τη δουν? Το σκάνδαλο του αιώνα δεν είναι μόνο ελληνικό. Γιατί δεν καταδικάζετε τον πρωθυπουργό που μίλησε για μια ολόκληρη παράταξη για τον πατριωτισμό τη μίζα? Λοιπόν, τι με ζητάτε τώρα? Να καταδικάσω του φρουρού όταν ο πρωθυπουργό πρωταγωνιστεί στην αποσταθεροποίηση? Να σα πω κάτι, κύριε Χατζηδάκη. Αυτό που είναι πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο στην Νέα Δημοκρατία, το έχει και το Πασόκ αυτό, είναι μια ιδιοκτησιακή αντίληψη για την εξουσία. Τι λέτε? Η οποία σας υποχρεώνει να βλέπετε όσα θέλετε. Και όταν μιλάτε, να μην κατα... Όχι εσείς. Αυτά που λέτε, που εξτομίζει ο αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, που εξτόμισε χθες ο κύριος Σαμαράς, που δεν μου επιτρέπετε να τα επαναλάβω. Είναι τόσο άσχημες εκφράσεις. Αυτά δεν τα καταλαβαίνετε ότι τα λένε. Γιατί... Με συγχωρείτε, πού ζείτε? Bon. Εγώ ζω στη χώρα. Ζω στη χώρα. Ακούσατε τον πρωθυπουργό και η κυβέρνηση νομίζουν ότι είναι μαζί και δικαστές και εισαγγελείς και λιμενικοί. Γιατί βάλατε και το λιμενικό ακόμα να εκδίδει ανακοινώσεις για το θέμα της Νοβάρης. Σε αυτή τη χώρα αντιμετωπίζει όλο το ευρεολόγιο με απόλυτη ψυχραιμία. Για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό τη αντιπαράθεση στη Βουλή για την Νοβάρη σε μια άλλη υπόθεση. Θα πάω, την αναφέρατε εσείς νωρίτερα, την υπόθεση των βλημάτων. Λοιπόν, φαίνεται ότι μεταβιβάζεται, αν δεν έχει μεταβιβαστεί ήδη, στη Βουλή, η δικογραφία με την κατάθεση του μεσάζοντα του κυρίου Παπαδόπουλου. Θα δούμε την υπόθεση αυτή που αφορά τον κύριο Καμένο να φτάνει σε προανακριτική. Ό,τι χρειαστεί θα είναι όλο στο φως.
Αυτή είναι και η διάθεση του κυρίου Καμένου, το έχει δηλώσει ο ίδιος. Θα δούμε. Δεν ξέρω τη διαδικασία, δεν το γνωρίζω. Τι θα συμβεί, τι θα έρθει στη Βουλή και ποια διαδικασία θα αποφασιστεί, δεν το ξέρω. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα βάλει ποτέ αναχώματα στο να εμφανίζεται η αλήθεια. Άρα, συγγνώμη κύριε Γεροβασίλη, αν επειδή είχατε πει και κάτι πριν για την προηγούμενη δικογραφία, για Νοβάρτης. Για κανέναν, ούτε για μένα. Υποθέτω ότι είπατε πριν ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Νομικά τα είπα. Ναι, γιατί είναι ο Βάρτη. Ναι, άρα το ίδιο ισχύει προφανώς και για την δικογραφία του κ. Καμένου. Θα υπάρξει προγραμματική επιτροπή. 30 βουλευτές χρειάζονται. 30 βουλευτές χρειάζονται να πάνε να καταθέσουν το αίτημα. Χρειάζεται και η πλειοψηφία να το ψηφίσει. 30 βουλευτές θα το καταθέσουν. Χρειάζεται και η πλειοψηφία για να το ψηφίσει. Αλλά να δούμε και τι θα λέει η δικογραφία. Το πράγμα είναι πολύ. Όταν και αν έρθει θα το δούμε. Εμείς δεχθήκαμε όλες τις προτάσεις εξεταστικών επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και μετά. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μια και λέει η κυρία Γεροβασίλη, καλά, εσείς έτσι όλα στο φως, αν έχουμε αύριο στην κυβέρνηση θα κάνουμε προανακριτική αυτό. Μια και, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ όλα στο φως, μια και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα στο φως, θα πρέπει να δεχθεί να γίνει εξεταστική επιτροπή για τον κύριο Καμένο και τα βλήματα της Σαουδικής Αραβίας, το μεσάζοντα, και επίσης θα πρέπει να δεχθεί να γίνει εξεταστική επιτροπή για τον κύριο Κουρουπλή, που είναι μέσα στη δικογραφία. Όχι, δεν είναι στη δικογραφία. Απλώς ήταν με τα αρχικά ΠΚΑΠΑ. Τι σημαίνει η ΠΚΑΠΑ? Δεν είναι στη δικογραφία. Πάτροκλος Κουδούνης. Από την αναφορά του κυρίου Λοβέρδο είναι το όνομα του κυρίου Κουδούνης. Λοιπόν, δεν είναι στη δικογραφία. Και απλώς ξέρετε τι κάνανε, κύριε Χαρίτο. Μας λένε ότι η απιστία του κυρίου Κουρουπλή που έγινε πιο πρόσφατα, το 2015, είναι παραγεγραμμένη, ενώ των άλλων που γίνανε νωρίτερα δεν είναι παραγεγραμμένη. Δεν είπαμε αυτό. Μπορεί να μην είναι. Δεν το είπαμε ποτέ στο επιχείρημα αυτό. Δεν είπαμε ποτέ αυτό. Η κυρία Σπυράκη ξεκαθάρισε και ο ίδιος και ξεκαθαρίσαμε και εμείς το θέμα. Μέσα ότι είναι παραγεγραμμένο του κυρίου Κουρουπλή. Το καταλάβατε, αυτό υπογράψατε. Παραγεγραμμένα είναι το. Αυτό υπογράψατε. Δεν λέω, εσείς το υπογράψατε. Λοιπόν, μια κουβέντα από τον κύριο Κουρουπλή το ξέρετε ότι βρισκόταν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης και καθυστέρησε. Για τον κόμμα Καμένου πάντως. Μα με συγχωρείτε, η διαπραγμάτευση τι τον εμπόδισε να βγάλει ένα δελτίο τιμών με φτηνότερα φάρμακα? Τι θα λέμε τώρα δηλαδή? Δεν με βοηθάτε. Με βάζετε τη μια μιλάω για τον Παπαγγελόπουλο, την άλλη για τον Κουρουπλή κτλ. Αλλά πού την πάτε τη δουλειά? Θα αρχίσουμε ο έναν να κατηγορούμε τον άλλο εδώ πέρα, δεν πάει πουθενά. Η διαπραγμάτευση τον εμπόδισε να βγάλει δελτίο με φτηνότερα φάρμακα τώρα? Τι θα λέτε? Μα τι εξισώνετε τώρα? Τι εξισώνω? Την αλήθεια λέω. Έβγαλε δελτίο ενώ έχει υποχρέωση να βγάλει με φτηνότερα φάρμακα. Αυτό είναι που έφυγαν στους Ρίζες. Σας εμπόδισε για πραγματικά. Το πίστεψε, νομίζετε. Ούτω πιο φανατικός Ριζέος δεν πιστεύω αυτό. Μα δεν μπορεί να τα πήραν. Αυτό που σας έλεγα, κύριε Γεροβασίλη. Το θέμα είναι κατά βάθος πολιτικό. Το ποιος θα πήρε δεν το ξέρω. Αυτό είναι το πολιτικό θέμα όμως. Εκεί είναι. Δεν το δικαστικό. Αυτό είναι ο σκοπός. Και από αυτό που είπατε. Τα 17 μνημόνια Ρίζες και τα λοιπά. Μια κουβέντα από τον Νίκο για να κλείσουμε και να φύγουμε στην επόμενη ενότητα, παρακαλώ. Νίκος Βέρκος. Ένα σημείο ότι είδαμε πριν από μερικές ημέρες η Νέα Δημοκρατία έλεγε περιμένουμε γιατί έχουμε τώρα τα ελληνοτουρκικά και θα δούμε τι θα κάνουμε σχετικά με την εξεταστική για τον κύριο Καμένο. Σήμερα η κυρία Σπυράκη είπε περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο κύριος Παπαδόπουλος. Βλέπω μια αναβλητικότητα στο θέμα. Το κάνουμε για να κρατάμε το ενδιαφέρον σας, κύριε. Πολύ ωραία. Τέλεια. Με το έχετε λοιπόν αμύωτο. Λοιπόν, μη στεναχωριέστε. Όλα θα γίνουν στην ώρα και με τον τρόπο που πρέπει. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μικρή διαφημιστική διακοπή και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο από τώρα για ένα δεύτερο γύρο συζήτησης εδώ στο στούντιο με την κυρία Γεροβασίλη, με τον κύριο Χατζηδάκη, τον Νίκο Σβέρκο και τον Γιάννη Τσαπρούνη. Βεβαίως με τα ελληνοτουρκικά, με την τουρκική προκλητικότητα στην Κυπριακή ΑΟΣ, στο Αιγαίο θα ξεκινήσουμε και αμέσως μετά ακολουθεί το Σκοπιανό, καθώς επίσης το Μακεδονικό μάλλον, καθώς επίσης και το θέμα της οικονομίας. Σε πολύ λίγο από τώρα και πάλι μαζί.